συμπατριώτες, σας ευχαριστούμε καταρχήν για την συμμετοχή σας στην εκδήλωση. Θα ήθελα να σας πω εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής ότι η εκδήλωση αυτή οργανώθηκε από το Τεχνοδρόμιο και είχε τη συνδρομή των ενεργών πολιτών πολυγύρου και πολλών μεμονωμένων ατόμων οι οποίοι δουλέψαν, δώσαν ψυχή για να πετύχουμε. Το πόσο έχουμε πετύχει θα το δείτε και θα το κρίνετε εσείς. Όσοι συμμετέχουμε εδώ μαζί και εσείς, είμαστε συνειδητοποιημένοι πολίτες που δεν θέλουμε τίποτα άλλο παρά ο τόπος μας να προκόψει. Είτε αυτός είναι ο ευρύτερος χώρος, η πατρίδα μας, η Ελλάδα, είτε είναι ο τόπος ιδιαίτερος, η Καρκινική. Δηλώνοντας ότι είμαστε αποφασισμένοι, και αυτό θα είναι και ένα είδος ψηφίσματος στο τέλος, είμαστε αποφασισμένοι να προασπίσουμε αυτόν τον τόπο, να προασπίσουμε την πατρίδα μας, την Καρκινική. Το απόθεμα που μας άφησαν οι προγονείς μας σε μνημεία, σε πολιτισμό και περιβάλλον, δεν είμαστε διατεθειμένοι να το παραδώσουμε, δεν είμαστε διατεθειμένοι να το καταστρέψουμε. Δηλώνουμε ότι θα το παραδώσουμε αλόβητο στις επόμενες γενιές, όπως έχουμε υποχρέωση. Σας ευχαριστώ που μας ακούσατε. Εκδήλωσης για την πρόσκληση, αλλά πολύ περισσότερο ευχαριστώ όλους εσάς, όλους και όλες εσάς που είστε σήμερα εδώ για να ακούσετε και να συζητήσετε μαζί μας για ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που απειλεί όλη την Καρκινική και όχι μόνο το βορειοανατολικό κομμάτι. Θα αναφερθώ τις επιπτώσεις που θα έχει η σχεδιαζόμενη επέκταση των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων στην Βορειοανατολική Καρκινική, στο γενικότερο περιβάλλον, αλλά και ειδικότερα στις γεωλογικές, με την ευρύτερη έννοια, δραστηριότητες, δηλαδή γεωλογία, κτηματοφύρα, αλία, μεσογωγία κλπ. Για να είναι προφανές ότι για να καταλάβουμε τις επιπτώσεις που θα έχει ένα έργο, θα πρέπει να ξέρουμε τι περιλαμβάνει αυτό το έργο, τι δραστηριότητες θα αναπτυχθούν, τι έχουν στο μυαλό τους, τι σχεδιάζουν κάποιοι άνθρωποι. Σύμφωνα με τη μελέτη, με το επενδυτικό σχέδιο ανάπτυξης όπως ονομάζεται και τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που κατέθεσε η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, στη Βορειοανατολική Καρκινική θα γίνουν ένα μεγάλο έργο, το οποίο μπορούμε να το χωρίσουμε σε τέσσερα μικρότερα, ναι, και θα γίνουν σε τέσσερις διαφορετικές περιοχές. Το υποέργο του Στρατονίου, που θα είναι στο Στρατόνι, όπου θα επεκταθούν, θα βελτιωθούν, θα ανακαινιστούν εγκαταστάσεις που υπάρχουν, θα γίνουν κάποια λιμενικά έργα. Στην Ολυμπιάδα πάλι θα έχουμε επεκτάσεις, βελτιώσεις, ανακαινήσεις εγκαταστάσεων που υπάρχουν και όπως και στο Μαντεβλάκο, όπου εκεί θα χτιστεί και θα λειτουργήσει ένα εργοστάσιο που θα παράγει θηϊκό οξύ. Θηϊκό οξύ περί τους 1000 τόνους την ημέρα. Και στις Κουριές, που όλα θα γίνουν εξ αρχής, δεν υπήρχε μάλλον τίποτε μέχρι πριν 6 μήνες, αλλά τώρα ξεκίνησαν και επειδή θεωρώ ότι το έργο των Σκουριών είναι το χειρότερο, αν θέλετε, αυτό που θα έχει πολύ σοβαρότερες επιπτώσεις στη Χαλκιδική και όχι μόνο, θα σταθώ όμως αυτό και θα προσπαθήσω με λίγα λόγια να το περιγράψω. Οπότε από αυτό και μόνο θα φανούν και οι επιπτώσεις. Λοιπόν, στις Κουριές θα
αναπτυχθεί ένα νέο δεκαρίο, επιφανειακό και υπόγειο. Επίσης εκεί θα γίνει ένα εργοστάσιο τυπισμού, εκεί που θα επεξεργάζονται δηλαδή το μετάλλευμα που θα βγάζουν. Επειδή θα παράγονται τεράστιες ποσότητες αποβλήτων, θα κατασκευάσουν δύο πολύ μεγάλα φράγματα μέσα σε ρέματα για να ρίχνουν αυτά τα αποβλήτα. Μόνο από αυτές τις επικεφαλίδες που είπα μέχρι τώρα, και αν πάρουμε υπόψη μας και το ότι και το τι υπάρχει και τι λειτουργεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καταλαβαίνει κανείς ότι όλο αυτό το έργο σαν σύνολο είναι πάρα πολύ μεγάλο για την περιοχή, η οποία ούτε βρίσκεται στην άκρη κάποια ερήμου, αλλά ούτε είναι και ακατοίκητη. Απέναντίας μάλιστα, έτσι, θεωρώ ότι αυτό το έργο είναι πολύ μεγάλο για να μπορεί να το αντέξει η Χαλκιδική. Είναι πολύ μεγάλο για να μπορέσει η Χαλκιδική να σηκώσει ένα τέτοιο βάρος στις πλάτες της. Ας δούμε τώρα τι πάει να γίνει στις Κουριές. Να σας πω από τον προτέρων ότι ό,τι αριθμού στοιχεία, ποσότητες θα αναφέρω, προέρχονται από τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εταιρείας. Κανένας αριθμός δεν είναι δικός μου, δεν βγήκε μετά από δικούς μου υπολογισμούς ή πράξεις και μαθηματικά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, στις Κουριές θα κόψουν τα δέντρα του δάσους σε μια έκταση 3.500 στρεμμάτων, εκεί που θα κάνουν όλες τις εγκαταστάσεις τους. Κατευθείαν, επομένως, έχουμε καταστροφή του δάσους σε μια έκταση 3.500 στρεμμάτων. Εδώ θα πρέπει να αναφέρω ότι οι δασικοί συνεταιρισμοί της Μεγάλης Παναγίας, της Ιερισσού και του Παλαιοχωρίου αρνήθηκαν να πάρουν μέρος σε αυτή την καταστροφή. Οι λωτόμοι βλέπουν από άλλες περιοχές, οι λωτόμοι, παρότι βρίσκονται και αυτοί όπως όλοι μας μέσα σε μια οικονομική ανέχεια, αρνήθηκαν να καταστρέψουν το δάσος που είναι πάνω από τα χωριά τους. Σε αυτή την έκταση που θα κατακόψουν τα δέντρα και το δάσος, και κάτι το οποίο έχει αρχίσει και γίνεται εδώ και μήνες, θα απομακρύνουν το επιφανειακό έδαφος για να το χρησιμοποιήσουν μετά από 20-30 χρόνια για να καλύψουν αυτά που δεν θα πρέπει να φαίνονται. Επομένως, κι άλλη έκταση θα καλυφθεί με αυτό το επιφανειακό έδαφος και θα έχουμε επιπλέον καταστροφή του δάσους. Είπαμε ότι θα γίνει επιφανειακή εξόρυξη, δηλαδή από την επιφάνεια να αρχίσουν να σκάβουν και να παίρνουν το μετάλλευμα. Για να είναι στεγνό αυτό το όριμα μες το οποίο θα δουλεύουν, θα πρέπει να απομακρύνουν το νερό και έτσι θα κάνουν 9 υδρογεωτρήσεις γύρω-γύρω από το όριμα, οι οποίες θα φτάσουν από τα 600 περίπου μέτρα που είναι υψόμετρο, θα φτάσουν τα 700, θα πάνε μέχρι βάρος 740 μέτρων, δηλαδή θα πάνε οι γεωτρήσεις αυτές μέχρι 140 μέτρα χαμηλότερα από την επιφάνεια της θάλασσας. Αυτό είναι προφανές ότι θα έχει ως αποτέλεσμα να ξεραθεί το δάσος όσο θα έχει απομείνει. Όλο το βουνό. Και αυτό σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων. Άμα καταστραφεί το δάσος, όλοι καταλαβαίνουμε ότι με την πρώτη βροχή θα έχουμε πλημμύρες και διαβρώσεις. Θα τα χάνουμε και το νερό της βροχής, θα φεύγει, δεν μπορεί το έδαφος όσο υπάρχει να το απορροφήσει και φυσικά με το νερό θα μετακινείται και το έδαφος, θα έχουμε δηλαδή μια μετακίνηση λάσπης από το βουνό προς χαμηλότερα σημεία. Αυτή η λάσπη θα προκαλέσει ρήπανση και του εδάφους και των νερών και των καλλιεργειών που βρίσκονται σε χαμηλότερα σημεία, από εκεί δηλαδή που θα εκεί προς τα εκεί που θα κατευθύνεται αυτή η λασποροή. Και επειδή τα νερά αργά ή γρήγορα καταλήγουν στη θάλασσα, θα έχουμε και ρήπανση της θάλασσας. Αξίζει να δούμε τι ποσότητα
τι περιεκτικότητα μάλλον σε χρυσό έχει αυτό το μετάλλευμα. 0,89 γραμμάρια χρυσού σε έναν τόνο μεταλλεύματος. Από 1000 κιλά δηλαδή μεταλλεύματος δεν παίρνουν ούτε ένα γραμμάριο χρυσό. Και όπως είπα πριν, θα κάνω ένα όρημα επιφανειακό με διάμετρο 705 μέτρα όπως λένε και βάθος 220 μέτρα. Θα βγάζουν, θα εξορίσουν 24.000 τόνους μετάλλευμα. Σήμερα που δουλεύει το μεταλλείο όχι στις πουλιές, στις άλλες περιοχές, βγάζει 600-700 τόνους την ημέρα. Πάμε στις 24.000, οι οποίες θα γίνουν 30 με τα άλλα μεταλλεία που θα αναπτυχθούν. Αντιλαμβάνεστε, από το 600 πάμε στο 30.000. Καμία σχέση η μεταλλευτική δραστηριότητα που ασκείται μέχρι σήμερα με αυτήν που σχεδιάζεται να γίνει. Και αυτό που θα βγάζουν θα το αποθέτουν κάτω από ένα υπόστερο, ώστε να έχουν πάντα ένα απόθεμα 80.000 τόνων μεταλλεύματος, από το οποίο θα τροφοδοτείται το εργοστάσιο. Η επιφανειακή εξόρυξη θα κρατήσει 11 χρόνια και μετά για άλλα 20 λένε θα εκμεταλλευτούν το όποιο μετάλλευμα που υπάρχει με υπόγειο τρόπο, με στοές. Τώρα, στην επιφανειακή εξόρυξη θα γίνει με εξκαφή καταρχήν, αλλά κυρίως για όλο αυτό το χρονικό διάστημα με αναδυνάξεις. Θα βάζουν φουρνέλα. Και τα εκρηκτικά που θα χρησιμοποιούν για αυτά τα φουρνέλα, η ίδια εταιρεία λέει ότι θα είναι από 4 έως 6 τόνους εκρηκτικών την ημέρα. Στο τέλος δηλαδή θα έχουμε έναν κρατήρα σαν αυτόν. Και από τα φουρνέλα θα έχουμε μια εικόνα, μια μικρή εικόνα φαίνεται σε αυτή τη διαφάνεια, όπου εδώ είναι δύο φουρνέλα που έχουν εκραγεί. Και για να καταλάβουμε το μέγεθος αυτού του σύννεφου της σκόνης, αρκεί να δούμε ότι εδώ κάτω υπάρχει ένας μεγάλος φορτωτής. Ας συγκρίνουμε, έχουμε ιδέα ένας φορτωτής πόσο περίπου μέγεθος έχει, αν συγκρίνουμε το μέγεθός του με αυτό που να καταλάβουμε γιατί πράγμα μιλάμε, και φυσικά δεν θα βάζουν ένα και δύο φουρνέλα. Θα τα παίρνουν κατά δεκάδες και εκατοντάδες και η περιοχή θα είναι σαν να βομβαρδίζεται. Είδαμε αυτή τα σύννεφα σκόνης που υψώνονται στον αέρα. Λοιπόν, από αυτές τις εκρήξεις λέει η εταιρεία ότι θα παράγονται 2.162 τόνοι. Το επαναλαμβάνω γιατί είναι εξωφρενικό ποσό, 2.162 τόνοι σκόνης την ώρα. Και από εκεί που θα έχουμε το στόκ των 80.000 τόνων μεταλλεύματος που θα είναι κάτω από ένα υπόστεγο, και από εκεί θα φέρει τη σκόνη με τον αέρα, και αυτή την υπολογίζουν σε 954 τόνους την ώρα. Έχουν δηλαδή πάνω από 3.000 τόνους την ώρα σκόνη. Είναι αυτή η σκόνη, δεν είναι αυτή φυσικά που περπατάνε έξω και παίξει τα ρούχα μας, στα παπούτσια μας και γυμναζόμαστε. Αυτή είναι η σκόνη μεταλλεύματος. Και το μετάλλευμα αποτελείται, ή μάλλον περιέχει, θιούχες ενώσεις βαρέων μετάλλων. Ενώσεις δηλαδή του θιαφιού με κάποια μέταλλα που τα λέμε βαριά, γιατί είναι όντως βαριά, τα οποία όμως δεν είναι καθόλου αγνά, δεν είναι καθόλου ωφέλιμα να λέει κανείς, αν και κάποια από αυτά, όπως ο χαλκός, ο σίδερος, το μαγκάνιο και ο ξεδάριος, είναι απαραίτητα στοιχεία και για τα φυτά και για τα ζώα και για τον άνθρωπο φυσικά. Αλλά σε μικρές αναλογίες, σε μικρές συγκεντρώσεις, σε μικρές ποσότητες. Αν βρεθούν αυτά σε μεγάλες ποσότητες, τότε είναι τοξικά και πολύ επικίνδυνα για οποιοδήποτε οργανισμό. Από τα υπόλοιπα, και ιδιαίτερα το αρσενικό, το κάδμιο, ο μόλυβος, ο υδράργυρος, είναι πολύ τοξικά για φυτά και ζώα και σε ελάχιστες ποσότητες και σε ίχνη ακόμα. Τώρα αυτή η σκόνη που είδαμε θα ανεβεί ψηλά στην ατμόσφαιρα, θα κυκλοφορεί στην ατμόσφαιρα, κάποια στιγμή θα πέσει.
και επομένως θα πέσει στο έδαφος, θα πέσει στα φυτά, θα πέσει στα νερά, θα πέσει στη θάλασσα. Απόσταση που μπορεί να καλύψει, εγώ δεν διακινδυνεύω να πω κάποιον αριθμό, κάποια χιλιόμετρα, αλλά όλοι ξέρουμε ότι από την Βόρεια Αφρική, από τη Σαχάρα έρχεται εδώ στη χώρα μας και στην περιοχή μας, έρχεται σκόνη με τον αέρα, με τον άνεμο. Επομένως μπορεί να φανταστεί κανείς μέχρι πού μπορεί να πάει αυτή η σκόνη. Αλλά εκείνο για το οποίο μπορώ με σιγουριά να πω, ότι όπως έχει διαπιστωθεί επιστημονικά, ότι έχει προκαλέσει τέτοιας μορφής σκόνη, πολύ βλαβερές επιδράσεις, μέχρι απόσταση 30 χιλιόμετρων. Η σκόνη αυτή επίσης μπορεί να πέσει στην επιφάνεια της γης και με το νερό της βροχής. Οπότε τότε μιλάμε για όξινη βροχή, που μπορεί να προκαλέσει και αυτή ρύπανση του εδάφους και των νερών και καταστροφή της βλάστησης και των καλλιεργειών. Και για να πάρουμε μια εικόνα των αποστάσεων, ας δούμε εδώ ένα χάρτη που ετοίμασαν φίλοι από την Ιερισσού, αν δεν κάνω λάθος, που έχει εδώ το κόκκινο σημάδι του Ιστουγκές και βλέπουμε το πολύγυρος απέχει 22 χιλιόμετρα, όσο και η Ορμήλια, όσο και ο Άγιος Νικόλας και εντάξει, απλά μια εικόνα μπορεί να πάρει κανένας. Τώρα αυτό το μετάλλευμα που βγάζουν από εκεί και το έχουν στο σωρό, θα πει στο εργοστάσιο να αλληλοτριβηθεί, να αλεστεί, να το ανακατέψουν με νερό και με κάποια χημικά αντιδραστήρια ώστε να γίνει ο εμπλουτισμός, να μπορέσουν να πάρουν αυτό που θέλουν και το οποίο υπήρχε σε ένα τόνο σε μικρή αναλογία, τώρα να το συμπυκνώσουν κατά κάποιο τρόπο. Και αυτό που θα πάρουν θα το μεταφέρουν το τελικό προϊόν είτε στο Μαντεμπλάκ είτε στο Στρατόνι και προσέξτε, από κάθε τόνο αυτό που τους ενδιαφέρει και τα παίρνει θα είναι 20 κιλά. Από κάθε τόνο μεταλλεύματος. Τα υπόλοιπα 980 κιλά, από τα 1000, δηλαδή τα 980 κιλά, θα είναι τα απόβλητα, τα οποία θα δείχνουν μέσα στα φράγματα στα οποία αναφέρθηκα πριν και θα ξαναπώ. Επομένως, συνολικά δηλαδή όλο το βουνό θα το σκάψουν, θα το αλέσουν, θα το ρυπάρουν με χημικά και θα το ξαναφύσουν. Αφού μόνο 20 από τα 1000 τα παίρνουν, αυτό θα είναι το ουσιαστικά το τελικό αποτέλεσμα. Τα δύο φράγματα για τα οποία σας μίλησα, το ένα θα έχει ύψος 143 μέτρα και το άλλο 131 μέτρα και θα περιέχουν στο τέλος αυτά 44 εκατομμύρια κυβικά μέτρα απόβλητα. Εκεί δηλαδή θα υπάρχει για πάντα, που τα λέω για πάντα το εννοώ, μια ορολογιακή τοξική βόμβα που ποτέ δεν θα πάψει να είναι τοξική. Γιατί αυτά τα απόβλητα δεν πρόκειται να γίνουν αδρανή υλικά, να γίνουν ακίνδυνα, να γίνουν μη τοξικά. Τώρα από αυτό το σωρό τον οποίο θα προμεταλλεύονται και που θα προμηθεύονται, καθώς και από τα απόβλητα που θα υπάρχουν και τα απόβλητα που θα υπάρχουν στα τέρματα, αυτά τα υλικά θα έρχονται σε επαφή με το νερό της βροχής, με το οξυγόνο που υπάρχει στον αέρα, μόνος αντιδρούν, διασπώνται και σχηματίζεται αυτό που λένε στρακίσματα ή όξινες απορροές. Δηλαδή νερό το οποίο θα είναι σχεδόν σαν βιτριόλ. Αυτά τα στραγγίσματα θα προκαλέσουν οξύνηση του εδάφους, ρύπανση του εδάφους με βαριά μέταλλα όπως και ρύπανση με βαριά μέταλλα και των νερών και της θάλασσας. Έτσι, λόγω αυτής της οξύνησης και της ρύπανσης του εδάφους με βαριά μέταλλα, το έδαφος θα καταλήξει να είναι ακατάλληλο για οποιαδήποτε καλλιέργεια. Θα είναι αδύνατο να φυτρώσει οτιδήποτε σε αυτήν την περιοχή που θα καλυφθεί από τη σκόνη. Και εδώ αξίζει να πούμε, νομίζω, ότι να σχηματιστεί έδαφος που θα έχει βάθος ενός μέτρου πάνω κάτω, χρειάζονται εκατοντάδες ή και χιλιάδες χρόνια. Επομένως κάτι που η φύση το έκανε σε χιλιάδες χρόνια είναι αχαρακτήριστο να μην πω καμιά λέξη που δεν αρμόζει να το καταστρέφουμε εμείς σε μια νύχτα. Τώρα ας δούμε κάποιες εκπτώσεις
πολύ σύντομα για τα καλλιεργούμενα φυτά, για την γεωργία γενικότερα. Αυτή η σκόνη θα πέφτει πάνω και στα φυτά, θα καλύψει τα φύλλα, έτσι τα φύλλα θα είναι σαν να έχουν πάθει ασφυξία. Δεν θα μπορεί ούτε διαπνοή να γίνει, ούτε η φωτοσύνθεση. Και επίσης βαριά μέταλλα που θα υπάρχουν σε αυτή τη σκόνη θα απορροφηθούν από τα φύλλα και θα είναι μέσα, θα κυκλοφορήσουν μέσα στα φυτά. Με τον ίδιο τρόπο τα φυτά θα παραλαμβάνουν βαριά μέταλλα και από το έδαφος. Έτσι θα έχουμε συσσόρευση βαριών μετάλλων σε όλο το φυτό. Τι συμπτώματα εμφανίζουν τα φυτά όταν αναγκάζονται ή προσπαθούν να αναπτυχθούν σε ένα τέτοιο περιβάλλον? Μικρή ανάπτυξη, πρόωρη γύρανση και τελικά αμάραξη θάνατος. Επιπτώσεις από τα βαριά μέταλλα συναντάμε και είναι σίγουρο ότι θα υπάρξουν σε όλα τα καλλιεργούμενα είδη, σε όλα τα καλλιεργούμενα φυτά. Αλλά και πριν εμφανιστούν αυτά τα συμπτώματα της μικρής ανάπτυξης, γύρανσης, μάναξης κλπ. Ή αν κάποια φυτά κατορθώσουν να επιβιώσουν, τότε έχουμε αυξημένη ποσότητα βαριών μετάλλων και στους καρπούς τους και στους σπόρους, αλλά και στα όλα τα μέρη των φυτών που καλλιεργούμε, που καταναλώνουμε εμείς ως νοπά, ως φρέσκα, όπως ορισμένα από τα λαχανικά. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, θα μπουν τα βαριά μέταλλα στην τροφική αξία. Δεν υπάρχει περιοχή σε οποιοδήποτε σημείο της γης όπου υπάρχουν μεταλλευτικές δραστηριότητες ή υπήρξαν στο παρελθόν και πολύ περισσότερο αν αυτές οι μεταλλευτικές δραστηριότητες είχαν να κάνουν με μεταλλεία και μεταλλοφία χρυσού. Σε όλες αυτές τις περιοχές, επαναλαμβάνω, έχουν διαπιστωθεί πολύ σοβαρές επιπτώσεις στις καλλιέργειες και πολλές δεκαετίες και εκατονταετίες από τη στιγμή που σταμάτησε η λειτουργία αυτών των δραστηριοτήτων, αυτών των επεμβάσεων. Και τέτοια αποτελέσματα συναντάμε σε όλες τις χώρες, σε όλες τις υπήρους, είτε πλούσιες χώρες είναι αυτές, είτε φτωχές, είτε ανεπτυγμένες, είτε υποανάπτυκτες. Εδώ μερικά παραδείγματα, όχι τα μόνα, χώρες που καλύπτουν όλη την Ιφίλιο. Έχω και την Κύπρο και μάλιστα υπογραμμισμένη, γιατί εκεί σε ένα σημείο, σε μια περιοχή της βορειοδυτικής Κύπρου, υπήρχαν σταδιότητα μεταλλεία χρυσού. Λειτουργούσαν στην αρχαιότητα. Από τότε έχουν σταματήσει. Και σήμερα η περιοχή, η ευρύτερη περιοχή, είναι ακόμη ρυπασμένη. Αλλά και στη χώρα μας έχουμε τέτοια παραδείγματα, όχι από μεταλλεία χρυσού, από άλλες μορφές. Το Λαύριο, στο Λαύριο, για χρόνια λειτουργούσε μεταλλεία και μεταλλουργία, αλλά εδώ και 30 περίπου χρόνια έχουν σταματήσει αυτές τις δραστηριότητες. Αλλά και σήμερα ακόμη, η Δημοτική Αρχή λέει στους κατοίκους να μην καλλιεργούν ούτε λαχανικά, ούτε ελιές, ούτε αμπέλια, αλλά ούτε να μαζεύουν και άγρια χόρτα. Και να μην αφήνουν τα παιδιά τους να παίζουν με τα χώματα. Στη Γερακινή, στη γειτονιά μας. Εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 60 ξεκίνησε, έγινε μια υψηκάμινος όπου καίγαν το λευκό λίθο για να παράγουν μαγνησία. Δεν πέρασαν πολλά χρόνια και άρχισαν να βλέπουν οι παραγωγοί της περιοχής να καταστρέφονται τόσο τα σιτηρά όσο και οι ελιές που είχαν. Και σε μια απόσταση 4 χιλιόμετρων. Και αυτό οφειλόταν στη σκόνη αυτή και στη στάχτη που έβγαινε από το καμίνι της συγκεκριμένης επιχείρησης. Τώρα, για 2-3 καλλιέργειες μόνο κάποια παραδείγματα, στα σιτηρά. Τα βαριά μέταλλα τα βρίσκουμε και στους σπόρους των σιτηρών και έτσι μπαίνουν τα βαριά μέταλλα στην τροφική αλυσίδα είτε άμεσα, αν καταναλώνουμε μέσα από τους σπόρους, όπως το στάρι για παράδειγμα, ή αν τα χρησιμοποιούμε για ζωοτροφή, τα παίρνουμε, έρχονται πάλι, καταλήγουν πάλι σε εμάς μέσα από τα ζωικά προϊόντα. Στο αμπέλι, στην άμπελο και στις ρόγες του σταφυλιού συγκεντρώνονται βαριά μέταλλα και καταλαβαίνετε από εκεί θα πάνε και στο κρασί ή οτιδήποτε άλλο παράγουμε από τα σταφύλια ή τα τρώμε απευθείας, έρχονται στον άνθρωπο. Στην ελιά συσσωρεύεται και στους καρπούς της ελιάς
και φυσικά περνάει και στο λάδι. Περνάει και στο λάδι τα βαριά μέταλλα. Επομένως, δεν γλιτώνουμε πλέμμα πουθενά. Ένα άλλο σύμπτωμα, ειδικά για την ελιά, είναι και ότι δεν παράγει καρπούς για πολλά χρόνια αν αναπτύσσεται σε ένα τέτοιο ρυπασμένο περιβάλλον. Είναι φυσικό ότι και τα ζώα, όταν ο αέρας μες τον οποίο αναπνέουν, το νερό που πίνουν, οι ζωοτροφές που καταναλώνουν είναι ρυπασμένα με βαριά μέταλλα, ότι θα έχουν συνέπειες και στην ανάπτυξή τους και στην υγεία και στην επιβίωση αυτών των ζώων. Ορισμένα συμπτώματα έχουν στα ζώα παθήσεις στο ύπαρ και στα νεφρά, έχουν τύφλωση των ζώων, έχουν γενετικές ανομαλίες και αποβολές ευρείων, παράλυση και θάνατο. Επίσης, πριν από την εμφάνιση τέτοιων συμπτωμάτων, όλες αυτές οι αυξημένες περιπτώσεις συναντάμε αυξημένη περιεκτικότητα σε βαριά μέταλλα σε όλα τα ζωικά προϊόντα. Στην Ολυμπιάδα, η οποία είναι αρκετά ρυπασμένη όλη η περιοχή από τη μακρόχρονη λειτουργία των μεταλλίων, 2,5 χρόνια περίπου πριν, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής αποφάσισε να απομονώσει 2 εκτροφές και να απαγορεύσει αυτά τα ζώα να βγαίνουν έξω, όπως και τα προϊόντα τους. Γιατί βρήκαν στο γάλα των συγκεκριμένων εκτροφών, των συγκεκριμένων κοπαδιών, αυξημένη περιεκτικότητα σε μόλυβδο. Περιεκτικότητα σε μόλυβδο πολύ υψηλότερη από τα επιτρεπτά όρια. Δεν θα σας το πω. Δεν είναι δουλειά μου να το πω αυτό. Έχουν έργο στα χέρια μου, όχι αυτή τη στιγμή φυσικά, το έγγραφο της συγκεκριμένης υπηρεσίας και από ό,τι ξέρω απευθύνονταν αυτή η απόφαση και στην αστυνομία και στα κληροκομεία της περιοχής και σε άλλες υπηρεσίες, ώστε φαντάζομαι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος από εκεί και πέρα. Αλλά αυτά δεν κοινοποιούνται στον πολύ κόσμο για ευνόητους λόγους. Και εγώ σας είπα ότι κοινοποιήθηκε η απόφαση. Ποια υπηρεσία, ποια υπηρεσία είπα η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Χαλκιδικής το 2010. Λοιπόν, σχετικά πρόσφατα μια γαλακτοβιομηχανία στην Κομωτινή προειδοποίησε τους κτηνοτρόφους της περιοχής ότι δεν πρόκειται να αγοράζει γάλα από αυτούς αν ξεκινήσει μια μονάδα εξόρυξης χρυσού που σχεδιάζεται να γίνει στην περιοχή τους, εκεί στις Άπρες. Επομένως, αρχίζει και αντιλαμβάνεται ο κόσμος. Τώρα, παρουσία του καθηγητή μελισσοκομείας του αγαπητού συναδέλφου κ. Θρασιγούρου να μιλήσω εγώ για μελισσοκομεία, το θεωρώ λίγο, αλλά δεν ήξερα καν ότι θα ήταν εδώ. Εν πάση περιπτώσει, 2-3 κουβέντες θα πω, οι οποίες προέρχονται από τον ίδιο και δεν είναι δικές μου. Λοιπόν, στην Χαλκιδική η μελισσοκομεία είναι αρκετά ανεπτυγμένη, υπάρχουν πάνω από 105.000 κυψέλες, οι οποίες γίνονται πολύ περισσότερες στο φθινόπωρο, καθώς μελισσοκόμοι από άλλες περιοχές φέρνουν τα μελίσια και τις κυψέλες τους εδώ για να εκμεταλλευτούν τα πευκοδάσια. Λοιπόν, αυτή η περίφημη σκόνη για την οποία μίλησα πολλές φορές, πάει και κολλάει σε αυτό το άσπρο μελίτωμα που βγάζουν τα πεύκα. Επίσης, βαριά μέταλλα, και αυτή η σκόνη είπαμε ότι περιέχει βαριά μέταλλα. Επίσης, τα βαριά μέταλλα είπαμε ότι θα έχουν διεισδύσει στο σύνολο των φυτών, επομένως θα υπάρχουν και στο νέκταρ και στην γύρη των λουλουδιών. Τα παίρνουν επομένως τα βαριά μέταλλα οι μέλισσες από τα πεύκα και από τα λουλούδια των υπόλοιπων φυτών και τα μεταφέρουν στην Κυψέλη, όπου κατά αυτόν τον τρόπο ρυπαίνονται όλα τα προϊόντα τους και τελικά καταστρέφεται και το ίδιο το μελής. Η μελέτη περιβαλλοντικών εκτόσεων της Ελληνικός Χρυσός αναφέρει ότι ο βυθός στη θάλασσα του Στρατονίου, συγγνώμη, είναι ρυπασμένος. Το παραδέχονται και οι ίδιοι. Τι θα γίνει αν ξεκινήσει
αυτή η σχεδιαζόμενη επέκταση θα είναι πολύ περισσότερη ρυπασμένη η περιοχή αυτή της θάλασσας και όχι μόνο. Και μετά θα είναι αυτές οι θάλασσες κατάλληλες για ψάρεμα, για αλληλεία. Δηλαδή θα γίνουν αυτοί που ασκούν το επάγγελμα του ψαρά. Ή θα είναι κατάλληλοι μήπως για κολύμπι. Μετά από αυτά που είπα και τα οποία είναι πολύ περισσότερα γνωστά σε όλο τον κόσμο, εκτός από κάποιους στη χώρα μας, ή είναι γνωστά αλλά θέλουν να τα αγνοούν, ποιος στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη ή στην Αμερική θα αγοράζει προϊόντα χαλκιδικής? Είναι δυνατόν? Και δεν θα κάνει να ψάχνει πόσο απέχουν τα μεταλλεία από το σημείο στο οποίο καλλιεργήθηκαν οι ελιές και βγήκε το λάδι το οποίο θέλω να αγοράσω. Και ας φυσικά θα είναι δώρον άδωρον αυτά τα προϊόντα να έχουν και το χαρακτήρα της προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης. Ποιος επίσης θα επισκέπτεται την καλλιεργική και πολύ περισσότερο ποιος θα σκεφτεί να επενδύσει, να κάνει κάτι σε αυτή την περιοχή. Γιατί όλη η Χαλκιδική θα μπει σε μια μαύρη λίστα. Έτσι, σαν συμπεράσματα, και κλείνω ζητώντας συγγνώμη γιατί σας ταλαιπώρησα αρκετά, νομίζω, μπορούμε να πούμε ότι η ρύπανση με βαριά μέταλλα του εδάφους, του νερού, της βλάστησης, των ζώων, των καλλιεργειών θα επεκταθεί και σε αποστάσεις δεκάδων χιλιόμετρων από τα μεταλλεία και θα διαρκέσει δεκαετίες και αιώνες. Επομένως, όλες οι αγροτικές δραστηριότητες, γεωργία, κτηνοτροφία, μεσοκομεία, αγεία και άλλες, θα υποστούν ανεπανόρθωτες βλάβες. Εδώ κλείνω, εδώ είναι κάτι το οποίο δεν θα σας δείξω. Αν υπάρξει χρόνο, μπορούμε να συζητήσουμε μετά. Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας. Είναι του Δημήτρη Μέλλα, καθηγητή της Φυσικής Περιβάλλοντος και Διευθυντή του Εργαστηρίου Φυσικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εγώ, λόγω του γεγονότος που σας ανέφερα, θα σας μεταφέρω τις απόψεις όπως τις έχω πάρει από τον ίδιο για τη συγκεκριμένη σημερινή εκδήλωση. Εδώ είναι μια γενική θεώρηση το τι είναι μεταλλουργία, τι είναι μεταλλεία, μεταλλευτικές βιομηχανικές δραστηριότητες. Είναι γενικά. Είναι σύντομη η σύγηση. Λέει ότι τα υγρά και στερεά απόβλητα μπορούν να ελεγχθούν καλύτερα. Είναι προβληματικά θεωρούμενα σωματίδια που με μία μορφή τα έχει παρακάτω θα τα δίνει στους πίνακες. Που είναι διάχυτες εκπομπές και χαρακτηρίζουν τις εξοριστικές δραστηριότητες. Επίσης είναι σημαντικό αυτό που λέει ότι δεν γνωρίζει όρια η ατμόσφαιρα και η ρύπανση η οποία εκπέμπεται μπορεί εύκολα και γρήγορα να μεταφερθεί από τον άνεμο σε άλλες περιοχές. Ο Κυριάκος, ο Παναγιωτόπουλος σας είπε τι γίνεται με την Σαχάρα. Άμεσες επιπτώσεις υπάρχουν στη γειτονιά των ορυχείων, στα διπλανά δηλαδή κοριά, αλλά και σε κοινότητες ανθρώπων και οικοσυστήματα που βρίσκονται μακριά σε αποστάσεις που θα σε 22 χιλιόμετρα είναι ο Κολύγερος, 22 είναι η Ορμήρια κλπ. Κλπ. Και βεβαίως η Θεσσαλονίκη. Αν έχεις την καλοσύνη, θα πάρεις το λόγο με τη γνώση που έχεις στην ειδική και θα τοποθετηθείς. Παράτηση να μην υπάρχουν διακοπές, πολύ περισσότερο γιατί ο εισηγητής είπε. Η πανεπιστημιακή γνώση για μένα πάντα ήταν σεβαστή και μάλιστα όταν είναι και έξω από την ειδικότητά μου είναι ακόμη πιο σεβαστή γιατί εκείνος που έχει την εξειδίκευση
φέρνει και την πιο έγκαιρη άποψη. Εδώ χρησιμοποιεί κάποια στοιχεία. Το PM10 είναι θεωρούμενα σωματίδια τα οποία έχουν διάμετρο 10 χιλιοστά του χιλιοστού. Είναι πάρα πολύ μικρά και αυτά θεωρούνται και τα πιο επικίνδυνα στην αναπνοή και κάνει μία αναφορά εδώ και λέει ότι οι εκπομπές αυτές είναι συγκρίσιμες σε μέγεθος με τις εκπομπές αυτές που ανέφερα από τις οδικές μεταφορές για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία, δίκυκλα, στη Θεσσαλονίκη και τις εκπομπές πάλι αυτών των νεωρούμενων σωματιδίων με αυτή τη διάμετρο από την εξόρυξη λιγνίτη στα μεγάλα ορυχεία της ΔΕΗ. Θα σας δείξω παρακάτω σε πίνακα την εικόνα που έχει από την καύση λιγνίτη στην Καρδία, που είναι το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρισμού στην κοιλάδα της Εωδέας. Έχει σημασία επίσης αυτό το στοιχείο που δίνει, όλα αυτά είναι από την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, δεν είναι δηλαδή εικασίες δικές του, τα έχει πάρει μέσα από τη μελέτη. Από την επιφανειακή εξόρυξη της σκουριές υπολογίζεται ότι θα εκπέμπονται περισσότεροι από 400 τόνοι ανά έτος αιωρούμενων σωματιδίων αυτής της συγκεκριμένης διαμέτρου. Εδώ είναι ένα συμπέρασμα του, ότι κρίνοντας από αυτά τα στοιχεία που έχουμε, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι θα επιβαρυνθεί σημαντικά η ποιότητα του αέρα στην περιοχή. Είναι βέβαιο ότι σε πολλές περιπτώσεις θα παραβιάζονται οι ημερήσιες οριακές τιμές για τα αιωρούμενα σωματίδια. 50 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο. Το μικρογραμμάριο είναι το 1 χιλιοστό του μιλιγκράμ και το μιλιγκράμ, το λέει και η λέξη, είναι το 1 χιλιοστό του γραμμαρίου. Είναι ακριβώς αυτά που είναι και τα πιο επικίνδυνα από όλα τα αερούμενα. Εδώ έχει μία μέτρηση της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας σε ρήπανση. Και οι τελευταίες μετρήσεις και οι προηγούμενες δείχνουν ότι η Θεσσαλονίκη θα έχει πολύ μεγαλύτερη ρήπανση από ό,τι έχει η Αθήνα. Και βεβαίως θα ακολουθήσουν και μετρήσεις στη Χαλκιδική. Εδώ έχει τον κόνο ρήπανσης στην Καρδία, στο εργοστάσιο δηλαδή του κέντρου Λιγνίτη και πώς ας πούμε επηρεάζεται η γύρω περιοχή με τα αιωρούμενα σωματίδια, τα οποία μεταφέρονται σε μεγάλες αποστάσεις και όσοι θα έχετε επισκεφτεί την περιοχή θα ξέρετε ότι υπάρχει μια ερημοποίηση σε μια ακτίνα πολλών χιλιόμετρων γύρω από αυτόν τον συγκεκριμένο σταθμό. Εδώ έχει μια οδηγία, μια διρεκτίβα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Η αύξηση των μέσων ετησίων συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων από 20 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα σε 70, αυτό δηλαδή που θα συμβεί σε εμάς, μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της πρώιμης θνησιμότητας κατά 19%. Έτσι βεβαίως για τους παλιότερους που υπάρχουν για την περιοχή εξηγούνται γιατί υπήρχε στην περιοχή τη συγκεκριμένη από παλιότερες μεταλλευτικές δραστηριότητες και όχι αυτής της κλίμακας, γιατί υπήρχε τόση θάνατη. Οι επιπτώσεις από την βραχυπρόθεσμη έκθεση σε υψηλά επίπεδα σωματιδίου περιλαμβάνουν αυξημένη αναπνευστική και καρδιακιακή νοσηρότητα και έξαρση των αλλεργιών. Εδώ λέει ότι το μετάλλευμα που θα εξορίσετε, αλλά και τα στήρα, δηλαδή οι πέτρες, τα καλύκια κλπ, παρουσιάζουν μια σημαντική περιεκτικότητα σε κάποια
βαρέα μέταλλα όπως είναι το αρσενικό, έχει πίνακες παρακάτω και είναι και σύντομη η, από εδώ και πέρα η εισήγηση. Είναι το αρσενικό λοιπόν και το άλλο είναι ο μόλυβος. Λοιπόν, οπότε εκτιμάται ότι οι εκπομπές βαρέων μετάλλων, ιδιαίτερα σε αρσενικό από την εξόρυξη, την κατεργασία αλλά και τα τέλματα είναι οι τεχνητές λίμνες που ανακοφικεύονται τα απόβλητα, έτσι, ότι θα είναι πάρα πολύ υψηλές. Λοιπόν, εδώ έχει τη συγκεντρώση της μολύβδου στη Θεσσαλονίκη, που είναι το κόκκινο, το βλέπετε. Λοιπόν, έχει στο Στρατόνι, ξανά δεύτερη μέτρηση στο Στρατόνι. Δεν ξέρω γιατί αλλάζουν οι τιμές, αλλά υποθέτω, ας πούμε, ότι οι πρώτες μεταλλευτικές δραστηριότητες χρονικά είναι στην πρώτη στήλη, γι' αυτό είναι και πολύ υψηλότερη. Ή σε άλλα σημεία ενδεχομένως. Ο Γιώργος ο Τσιριγότης εδώ με διορθώνει και καλά κάνει. Ναι, αυτά τα σημεία που έχει 0704 κλπ. Ίσως να είναι και σε ορισμένες αποστάσεις από την πηγή ρήπανσης. Η Ολυμπιάδα αντιστοίχως έχει πάλι 4 σημεία με υψηλότερη ρήπανση, αυτή που είναι ονοματισμένη με OHVO6. Λοιπόν, οι σκουριές στην κατάσταση πριν αρχίσει το μεταλλείο, ακόμη δεν έχουμε προφανώς αποτελέσματα μεγάλα. Τώρα λέει για τις ιδιότητες του μολύβδου, γιατί για το αρσενικού είναι δυσμενέστερες όπως θα δούμε παρακάτω. Ο μολύβδος είναι νευροτοξικό βαρύ μέταλλο που συσσωρεύεται με το χρόνο στους μαλακούς ιστούς και τα κόκκινα. Εδώ είναι πιο σημαντικό το δεύτερο και είναι για τους εκπαιδευτικούς που ευτυχώς σήμερα έχουμε αρκετούς, ξέρουμε ότι είναι ευαίσθητοι σε τέτοια ζητήματα και τους περιμένουμε. Οι σημαντικότερες επιπτώσεις των ατμοσφαιρικών συγκεντρώσεων μολύβδου στην υγεία είναι η μείωση του δείκτη νοημοσύνης των παιδιών και η αύξηση της θνησιμότητας των νεογέννητων λόγω της έκθεσης της μητέρας. Εδώ τώρα είναι μετρήσεις σε αρσενικό και λέει ότι είναι εξαιρετικά υψηλές και σημειώνονται σημαντικές υπερβάσεις της τιμής στόχου. Αυτές οι μετρήσεις, αν σημειωθεί, έχουν γίνει στα εργαστήρια της TVX, δηλαδή της προηγούμενης μεταλλευτικής εταιρείας. Θεσσαλονίκη βλέπετε το κόκκινο, Στρατόνι και οι άλλες θέσεις είναι στο Στρατόνι. Η Ολυμπιάδα στη θέση 6 φτάνει στα ανώτατα σημεία, είναι 1309 και είναι νανογραμμάρια ανακυβικό μέτρο. Η κόκκινη γραμμή κάτω είναι στη Θεσσαλονίκη, ναι, και είναι ακριβώς το όριο. Καταλαβαίνετε τώρα δηλαδή τι σημαίνει. Ακόμη και οι νεότερες μετρήσεις που παρουσιάζονται στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελληνικός χρυσός δείχνουν ότι οι συγκεντρώσεις του αρσενικού είναι πολύ υψηλότερες από την τιμή στόχου. Παρ' όλα αυτά, οι υπολογισμοί των εκπομπών του αρσενικού στον περιβάλλοντα αέρα, οι οποίες παρουσιάζονται στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, είναι πραγματικά χαμηλοί. Για παράδειγμα, στην περίπτωση των σκουριών, η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αυτή δηλαδή που υπέγραψε και ενέκρινε ο κύριος Παπακοσταντίνου σε μια νύχτα κιόλας, γιατί η κυρία Πιρμπίλη αρνιόταν να την υπογράψει,
Λοιπόν, εκτιμά αυτή η μελέτη ότι οι εκπομπές σε αρσενικό στη φάση λειτουργίας θα είναι μόλις 1,3 γραμμάρια ανά τόνο. Τέτος. Ναι, είναι τέτος. Γι' αυτό το είπα, σημειώστε. Επιστημονικά στοιχεία αποδεικνύουν ότι το αρσενικό είναι γονιοδοτοξικός καρκινογόνος παράγοντας για τον άνθρωπο και ότι δεν υπάρχουν προσδιορίσιμα όρια κάτω από τα οποία η εν λόγω ουσία να μην συνιστά κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. Αυτό είναι βέβαια το πιο σοβαρό, γιατί θα έχουν οι προτινόμενες μεταλλευτικές δραστηριότητες επιπτώσεις σε περιοχές που δεν βρίσκονται κοντά στις μεταλλευτικές δραστηριότητες. Ερώτημα ρητορικό. Και η απάντηση εδώ έχει για χώρες ευρωπαϊκές την ποσοστία συμμετοχή σε διασυνοριακή μεταφερόμενη ρήπανση ως προς τα αιωρούμενα σωματίδια. Η Ελλάδα, σας διευκολύνω, είναι εδώ από το Βελάκι και βρισκόμαστε δηλαδή σε αυτό το σημείο εδώ. Αυτή είναι η κατακόρυφος και επομένως σε κάθε τομή με την κατακόρυφο είναι τα σημεία που η Ελλάδα επιβαρύνει περισσότερο. Λοιπόν, εδώ είναι Τουρκία, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία κλπ. Απλά θέλω να διαβάσω την ιδιότητα. Εδώ είναι η ατμοσφαιρική ρήπανση στο λεκανοπέδιο. Όσο πιο έντονη, πιο ζεστό είναι το χρώμα, τόσο πιο επιβαρημένη είναι η ατμόσφαιρα. Φαίνεται δηλαδή ότι είναι πάνω από τον ψαρονικό κόλπο. Η Ερυθρός λοιπόν τώρα ξεκινά. Είχε ένα πλουσιότατο κάμπο με πολύ ψηλή υπόγεια στάδη, τον κάμπο της Ερυθρού. Μάλιστα λέγεται κάμπο Στρατονίτης Ερυθρού, επειδή πολλά κτήματα ανήκουν και σε κατοίκους της Στρατονίτης. Εκεί θέλησαν να παρέμβουν οι γεωπόνοι και οι Ιταλικοί και κάνουν ένα σταγιστικό δίκτυο για να κάνουν πιο γόνιμη και πιο εύκολα καλλιεργήσιμη την περιοχή. Βάζανε φασόλια και μαζεύανε καρπούς με πολύ ψηλές αποδόσεις χωρίς να τα ποτίζουν τα φασόλια. Κάναν το σταγιστικό δίκτυο λοιπόν, μια ώρα τα φασόλια χρειάζεται να το ποτίζεις. Κάναν και ένα φράγμα εκτροπής στον ασπρόλακα, λίγο πιο πάνω. Μάλιστα προβλέψαν να είναι λίγο πιο πάνω από την συμβολή του κοκκινόλακα με τον ασπρόλακα. Γιατί θεωρούσαν ότι ο κοκκινόλακας έχει πολύ υψηλές τιμές, πολύ υψηλές διαδρόσεις στα ρήπο. Ο κοκκινόλακας γι' αυτό είναι κόκκινος, το σίδερο που βγαίνει, σιδερόλακος λέγεται επίσης. Λοιπόν, κάνανε και ένα φράγμα εκτροπής και παίρναν νερό και το κατεβάζαν. Μαζί με το στρατιστικό δίκτυο έγινε και ένα αρδευτικό δίκτυο. Δηλαδή ξοδεύτηκαν για την εποχή πολλά λεφτά και το πήγαν στην περιοχή για να ποτίσουν όταν πρέπει την περιοχή. Κατεβάσαν την υπόγεια στάθμη, όλα σωστά μέχρι τώρα, την κατεβάσαν αρκετά ούτως ώστε να υπάρχει αρκετά μεγάλο έδαφος, ένα 20 μέτρα περίπου από την επιφάνεια, να μπορεί να αναπτύσσεται το ρυθμικό σύστημα των καλλιεργειών. Μετά από κάποια χρόνια διαπίστωσαν οι άνθρωποι ότι η απόδοση έπεσε πάρα πολύ και σιγά σιγά τα παρατήσαν και σήμερα δεν καλλιεργούν κάτι. Ποιος ήταν ο λόγος? Ο λόγος ήταν οι υψηλές συγκεντρώσεις που περιέχονταν στο αρδευτικό νερό, στο νερό που παίρναν και φωτίζαν τα φασόλια. Πιο μπροστά το νερό ήταν το νερό της βροχής. Καθαρό νερό με ελάχιστους ρήπους, και έτσι βοηθούσε στη αυξημένη αυτή παραγωγή που είχαν. Ενώ έπρεπε να πάρουν πιο αυξημένη αργότερα, επειδή το νερό της περιοχής εκεί είχε πρόβλημα, πια σταμάτησε, υποβαθμίστηκαν και τα εδάφη και πια οι κάποιοι, η μεγαλύτερη μαρτυρία, σταμάτησαν να καλλιεργούν την περιοχή αυτή με φασόλια. Ο
φίλος ο Κώστας Αποβάνος, ίσως το ξέρει και όσοι είναι από την Ιερισσό, το ξέρουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ξοδεύτηκαν πολλά χρήματα για να τελειώσουν την κατάσταση και επειδή μία παράμετρο δεν πήραν υπόψη τους, την πατήσαν οι άνθρωποι. Λοιπόν, η κρίση του νερού. Της είπαν οι συνάδελφοι, αυτό που σας είπα έχει σχέση με τη ρύπανση που μετρήθηκε σχετικά με τον ατμοσφαιρικό αέρα. Έτσι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν πάμε να κάνουμε ένα είτε δημόσιο είτε ιδιωτικό έργο. Οι κρίσεις του νερού. Όλοι μας ξέρουμε ποιες είναι οι κρίσεις του νερού. Είναι αστικές, βιομηχανικές, αγροτικές για τις αρδεύσεις κυρίως, αλλά για την Αγία, είπε ο Κυριάκος ο Αναγκητόπουλος, οι χθιοκαλλιέργειες αν υπάρχουν, είναι όμως για εμάς ιδιαίτερη σημασία και η πολύμφιση και επάλα δηλαδή να τους πω, η ναυσιπλοεία, η παραγωγή ενέργειας, η βιώσιμη καταρχάς ήθελα να σας πω και τι σημαίνει βιώσιμη διαχείριση ενός συστήματος. Σημαίνει το σύστημα αυτό να το κάνω τέτοια διαχείριση που να το κρατάω πάντοτε σε μια ικανοποιητική κατάσταση και να μην το χάνω. Δηλαδή αν έχω έναν υδροφορέα και τον αντλήσω υπερβολικά, τότε αυτός ο υδροφορέας για να έρθει πέρα από άλλες επιπτώσεις που έχει, μπορεί να καταστραφεί ο υδροφορέας, τότε θα πάψει να με βοηθάει. Ενώ αν τον αντλώ με τέτοιο τρόπο, ώστε να αναπληρώνεται φυσικά το νερό από μέσα ή με παρέμβαση με τεχνική επαναπλήρωση, τότε βεβαίως μιλάμε για βιώσιμη διαχείριση ενός συστήματος και βεβαίως και για βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων. Η κατηδική, από τι χαρακτηρίζεται? Είναι γνωστό πια και αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς, ότι το υδατικό ισοζύγιο της κατηδικής είναι αρνητικό. Εάν ήταν θετικό, θα μπορούσαμε να ποτίζουμε όλη την περιοχή, να έχουμε πιο εντατικές καλλιέργειες και βέβαια μεγαλύτερη παραγωγή. Άρα το νερό βρίσκεται σαν επάρκεια και άρα πρέπει, είναι αναγκαίο να έχουμε μια ορθολογική αξιοποίηση με βιώσιμη διαχείριση στην περιοχή μας. Θέλω να σας πω ότι ο οικονομικότερος τρόπος για να εξοικονομήσω νερό είναι να το προστατεύσω από τη ρύπανση. Αυτό είναι σημαντικότερο, ισχύει σε όλο τον κόσμο. Τα κριτήρια της ποιότητας του νερού. Υπάρχουν οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Εθνική Νομοθεσία βέβαια που ακολούθησε με βάση αυτή την οδηγία, οι κανονισμοί του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και οι κανονισμοί, κυρίως αυτά είναι οι σημαντικότερες προδιαγραφές που καθορίζουν την ποιότητα του νερού των ΗΠΑ. Όμως αυτό δεν είναι αρκετό. Στην Ελλάδα είμαστε πάρα πολύ πίσω σε αυτό. Πολλές φορές ερχόμουν εδώ και έλεγα και στον Ομάρχη και στους Δημάρχους, προστατεύστε τα ποτάμια που σας χρειάζονται. Πρώτον για ίδρυψη, δεύτερον για αρδεύσεις, όσον αφορά την ποιότητα του νερού. Καθορίστε τις προδιαγραφές. Άλλες μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει προδιαγραφές για το πόσιμο νερό, όμως εμείς θα πρέπει να προστατεύσουμε τις προδιαγραφές για ένα έγκαστο κύμαρο, για κάθε λεκάνη που μας ενδιαφέρει για μια ιδιαίτερη κρίση. Έχουμε βεβαίως τις οι παραμέτρους των αστικών χρήσεων νερού είναι οι μικροβιολογικές. Δεν θα σταματήσω καθόλου. Είναι λογικό ότι δεν πρέπει να έχω μικρόβια μέσα. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι οι παράμετροι των αστικών χρήσιμου νερού, οι χημικές παράμετροι. Και βέβαια εδώ, είπε και ο Κυριάκος, επειδή είναι και ειδικότερο σε αυτό το κομμάτι, μας ενδιαφέρει εμάς το αρσενικό. Στη κατηδική μας ενδιαφέρει το φόρο επίσης. Θυμάμαι ότι κάποτε πήρα μια απόφαση για να φωτίζουν με νερό το οποίο είναι αυξημένο σε αρσενικό και σε βόρειο στην περιοχή της Τρίτιας. Και ήρθαν σε εμάς, το ξέρει, λέει από εκεί την πλευρά. Άρα δεν είναι μονάχα ο πρέπει να προσέχουμε ευρύτερα την περιοχή μας. Πρέπει να την προσέχουμε και να την προστατεύουμε. Αυτό που γίνεται στη χώρα μας γενικά είναι εξωφρενικό. Είναι να απορρεί κανείς
πώς, ενώ έχουμε άλλες ευαισθησίες, αυτό το τομέα δεν προσέχουμε καθόλου. Είναι το χρώμιο, ο καρπός, τα κιανιούχα, ο μόλυβδος, τα νητρικά, τα λοιπάσματα. Ρίχνει ο καθένας ό,τι του πει ο καθένας όσο λίπασμα θέλει. Ενώ υπάρχουν ειδικοί επιστήμονες, που διάβαση είναι προκειμένου, συγκεκριμένα, πολύ πιο κοντά στο συγκεκριμένο αντικείμενο, και μπορεί να πει ότι κάθε έδαφος, για κάθε καλλιέργεια χρειάζεται μια ειδική σύνθεση λοιπάσματος. Εδώ δίνω, δεν θα σταματήσω στα νούμερα γιατί τα νούμερα φεύγουν, αλλά κατέβασα τα δεδομένα για κάποιες ενδεικτικές παράμετροι που πρέπει να έχει το νερό, όπως είναι το pH και βέβαια κάποια βαθιά και όχι μονάχα μέτρα. Και άλλα βέβαια μικρόβια. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βλέπετε, όλες οι χώρες έχουν καθορίσει τα χαρακτηριστικά τους. Των υδατορευμάτων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες για τα υδατορεύματα, για τους χυμάρους τους δικούς, έχουν καθορίσει τις προδιαγραφές. Εμείς πότε θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Έρχεται μια μελέτη, την πάμε στον κύριο Παπακοσταντίνο, σοφός ο άνθρωπος, το υπογράφει και το δίνει. Αυτά δεν είναι σοφά. Έχουμε άλλα χαρακτηριστικά για κριτήρια για το αρνητικό νερό. Βλέπετε, είναι κάθε φορά πρέπει να τα ψάχνουμε. Και πρέπει να φτάσουμε σε εκείνο το σημείο. Έχουμε κατάταξη του αρνητικού νερού ως προς την ποιότητά του. Έχουμε μέγιστες συγκεντρώσεις, είπε ο Κυριάκος, όσον αφορά τα υπνοστοιχεία. Είδα τι πόρες στην Χατηρική τώρα. Τι προβλέπετε. Προβλέπει, είναι γνωστό σε όλους, να γίνουν τρία πράγματα, του Χαβρία, του Λιθού και του Κομματίου. Θα έρθω σε επιμέρους. Κομμάτια του Χαβρία είναι το μεγαλύτερο, το πιο σημαντικό, για να μπορέσει να εξυπηρετήσει. Αποφασίζουν οι μελετές από την Αθήνα τι θα κάνουν. Δυστυχώς, εδώ στις συζητήσεις που γίνονται στη διαβούλευση, δεν γίνεται διαβούλευση. Έχω ιδιαίτερη πείρα σε αυτά, πήγα να κάνω μια παρέμβαση, έξω από οποιαδήποτε παράταξη. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτό που ήθελαν, αυτή τη γραμμή που πήραν από κάτω, αυτό πέρασε η νομαρχία. Λοιπόν, το φράγμα του Χαβρία είναι το συγκεκριμένο μέγεθος. Πρέπει να δούμε, καταρχάς, για αυτά τα φράγματα, επειδή τις ανάγκες του νερού τις καθορίσαμε εμείς στο δικαστήριο του δικό μας, υπερδιαστασιολογήσαμε τις ανάγκες του υδρευτικού νερού, του νερού που πάει για κόσμο. Σκόπιμα για να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έγιναν οι μελέτες. Όμως θα πρέπει να γίνουν αυτό, σε αυτό αναφέρομαι κυρίως για τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν και τα χωράφια τους. Πρέπει να γίνουν και οι μελέτες εφαρμογής και να αλλάξουν αυτά τα δεδομένα τους ώστε μια μεγάλη ποσότητα νερού αυτού που πραγματικά περισσεύει να δοθεί στις αρδεύσεις. Δυστυχώς στην Ελλάδα κάνουμε αλλαντάλλο. Για το φράγμα του λιθίου είναι αρκετά πίσω ακόμα, για το φράγμα του κομματίου. Εμείς δεν προβλέπουμε ποτέ να πάει νερό στη Μεγάλη Παναγιά. Η Μεγάλη Παναγιά είναι μέσα στα ποτάμια. Πρέπει να τα διαφυλάξει αυτά τα ποτάμια της. Και εδώ έρχεται η θέση που παίρνει και ο κόσμος που εναντιώνεται στην επένδυση και να χρησιμοποιήσει αυτό το συγκεκριμένο νερό πρώτο για τον εαυτό του. Έβλεπα και φώναξα μάλιστα και ήρθα και σε έντονη αντιπαράθεση με τους μελετές και ήταν και ο πρόεδρος των μελετών στην Ελλάδα για το φράγμα του κομματίου. Το φράγμα του κομματίου προορίζεται καταρχάς να υδροδοτήσει τις παραλιακές περιοχές. Πιάνουν οι μελετές και ανεβάζουν όλο τον όγκο του νερού από κορφή σε κορφή για να έχει φορτή αυτή και μετά θα χρειαστούν και μηχανήματα να καταστροφής της πλήρησης γιατί θα πεινάξει όλο το δίκτυο στον αέρα. Γιατί έτσι ανεβαίνει το κόστος. Εδώ οδηγηθήκαμε. Ό,τι ήθελα να έκανα. Η δική μας η παρέμβαση δεν ακούστηκε ποτέ. Ανέβασα το κόστος. Ενώ θα πήγαινε, εμείς προβλέπαμε δε, να ιδρευτεί από αυτό το φράγμα και το στρατόνι. Γιατί το στρατόνι θεωρούμε ότι ποτέ δεν θα έχει για πολύ χρόνο καθαρό νερό. Καταλαβαίνετε ποια είναι η κατάσταση. Η κατάσταση είναι μέχρι τώρα κατάσταση.
αν θα έρθουν και επιπλέον επενδύσεις, αυτή η κατάσταση θα βελτιωθεί κι άλλη. Αν αγωνιστούν όπως χρειάζεται, θα βελτιωθεί. Όχι, όχι. Να την βελτιώσουμε, αφού πήγαινε την κατάσταση, πρέπει να πάρουμε κάποια μέτρα, αλλά σίγουρα θα επιβαρυνθεί πολύ περισσότερο. Θα είπε ο Κυριάκος πολύ καλύτερα. Το ξαναλέω και πρέπει να τονίσω εκεί που πρέπει να κάνει παρέμβαση ο κόσμος της Χαλκιδικής, οι ενδιαφερόμενοι, είναι στο τελικό στάδιο να προχωρήσουν τα σενάρια διαχείρισης του νερού σε επίπεδο εφαρμογής. Έτσι μονάχα θα μπορέσουν να προφυλάξουν αυτά. Βεβαίως προαπαιτούμενο είναι να μην επιδεινώσουμε την ποιότητα του νερού. Έτσι θα ανεβάσουμε τρομερά το κόστος. Όταν έχεις καθαρό νερό, πρέπει αυτό το νερό να το να στήσεις μια μονάδα εξεργασίας του νερού, ούτως ώστε να το δώσεις ακόμα καλύτερο. Δεν θα φροντίσεις να το επιβαρύνεις και μετά να το καθαρίσεις. Το κόστος είναι τεράστιο και βέβαια είναι αδύνατο να μπορέσετε να το καθαρίσει την προηγούμενη κατάσταση. Σήμερα ένας άλλος όρος είναι και η διάθεση για δεύσεις των επεξεργασμένων αστικών λιμάτων. Γιατί το λέω, δεν μας αφορά εμάς, αλλά το λέω για να πω ότι προδιαγραφές στην Ελλάδα για τεχνητή επανακλήρωση δεν έχουν θεσπιστεί. Ισχυρίζονται ότι θα πάρουν το νερό και θα το ρίξουν χαμηλά. Καταρχάς, οι ποσότητες του νερού είναι τόσο μεγάλες που δεν θα χωράει ο υδροφορέας. Ο υδροφορέας χαμηλά, κοντά στην ακτή της ιερής του, θα είναι γεμάτος. Αν πας να το ρίξεις εσύ, να του βάλεις κι άλλο νερό, αυτό το νερό θα βγει στην επιφάνεια, θα βγει να τρεχεί. Δεν είναι έτσι. Εννοείς από την εταιρεία. Ναι, 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 αν αναφέρουμε στην εταιρεία. Δηλαδή είναι τρομερά λάθη μέσα στη μελέτη τους. Να μην πω ότι εφάρμοσαν ένα μαθηματικό μοντέλο το οποίο έδωσε αποτελέσματα τα οποία είναι εξωπραγματικά. Δεν παίρνεις ένα μαθηματικό μοντέλο για να τον εφαρμόσεις, πρέπει να ξέρεις τι θα κάνεις. Δεν το παίρνεις τη φλωσούρτη, το βάζεις και ό,τι σε έδωσε. Δηλαδή μια ματιά, ένα έμπειρο μάτι, αν το πιάσεις, βλέπει ότι δεν είναι έτσι. Λοιπόν, τα προβλήματα της αλόγησης διαχείρισης νερού, κάτι που τα βλέπουμε σήμερα, είναι η υπεράνθρωση των υδροφορέων. Το είπε ο Κυριάκος, είμαι πιο ειδικός εδώ, θα εξαντληθούν στην κυριολεξή υπόγειοι υδροφορείς. Και ακόμα, καθώς θα ρίχνω εγώ την πίεση στο εσωτερικό της ξηράς, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, μάλιστα αν κατέβει στα 140 μέτρα που είπε ο Κυριάκος, θα προχωρήσει η θάλασσα προς τη στεριά. Κι άντε διώξει την άμεση. Πρέπει να περάσουν η ρήπανση επίσης των επιφανειακών και των υπόγειων νερών. Οι επιπτώσεις στην γονιμότητα των αρδευόμενων εδαφών. Θα σταματήσω λίγο στη ρήπανση των επιφανειακών και των υπόγειων νερών. Έχουν τεράστια διαφορά αυτά. Και κάποιοι στη χώρα μας δεν το έχουν καταλάβει. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Αν πιάσω λάσπες και πάω κάτω από τη κρίση, τα πλένω εύκολα. Πιάστε και ρίξτε πετρέλαιο σε έναν κουβά εδάφους με νερό και φροντίστε να καθαρίσετε αυτό το νερό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι οικονομικά σύμφωνα και χρειάζονται χιλιάδες χρόνια για να αποκατασταθεί ένας υπόγειος υδροφορέας εφόσον το ρυπάνουμε. Άρα τα μέτρα που πρέπει να πάρουμε για να αποφύγουμε τη ρύπανση πρέπει να είναι απόλυτα. Πρέπει να φροντίσουμε να μην έχουμε ποτέ καθόλου ρήπανση, μηδενική ρήπανση. Άλλωστε, οι εξισώσεις που περιγράφουν αυτά τα φαινόμενα είναι τέτοιες που δεν μπορείς ποτέ να φτάσεις στο μηδέν από εκεί που ξεκίνησες. Δηλαδή, αν έχει πέντε μια μονάδα μέτρησης το ρήπο, εντάξει, μια τιμή, είναι και ξεκινάς και το ρηπαίνεις, είναι αδύνατο να ξαναγυρίσεις το πέντε. Αυτό αποδεικνύεται μαθηματικά. Μερικά πράγματα που αφορούν την ανθεκτικότητα των φυτών. Αυτό έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ. Η διεθνής εμπειρία είναι μεγάλη. Η
καθηγία είναι και οι άνθρωποι βέβαια, από ό,τι είπε στην ομιλία του Μελάρου Γιάννης, αλλά και ο Κυριάκος, είναι αυτό που θέλω να πω και δεν πρόσεξα να το είπε στον Κυριάκο, είναι ότι στις Δεντρώδες καλλιέργησαν ακόμα πιο επικίνδυνα και δεν είναι μονάχα οι καλλιέργειες. Είναι και τα δασικά είδη. Δηλαδή, αν πέσουν τοξικά στοιχεία μεγάλης γέρωσης, τότε η καταστροφή είτε είναι καλλιέργεια ελιάς, είτε είναι το δάσος της ευρύτερης περιοχής, θα έχει την ίδια καταστροφή. Και βέβαια η ανθεκτικότητα των φυτών σε άλατα. Λοιπόν, αρνητικές ανάγκες για την περιοχή. Γιατί είπα στην αρχή ότι είμαστε αρνητικοί. Για την περιοχή της Χαλκιδικής υπολογίσαμε ότι χρειαζόμαστε 310 χιλιοστά νερό για την ελιά. Η ελιά δεν θέλει πολύ νερό. Καταλαβαίνετε, αν θέλουμε να επεκτείνουμε την ελιά ή αν θέλουμε να έχουμε νερό και να ποτίζουμε για την ελιά, ότι χρειαζόμαστε το νερό οπωσδήποτε. Άρα δεν το έχουμε για δώσουμε το νερό. Τελείωσε. Επειδή το νερό αυτό θα το δίνουμε στα μεταλλεία, στα τεράστια ποσότητα. Δεν θα το δίνουμε. Θα το παίρνουμε. Θα το παίρνουμε, ναι, εντάξει. Και δεν θα το παίρνουμε. Λοιπόν, τα συμπεράσματα της ομιλίας μας. Πρέπει να γίνει καθορισμός των προδιαγραφών σχετικά με τις εκροές, αλλά και με τη χρήση του νερού τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο. Είναι αδιανόητο ο νομός Χαλκιδικής που τόσα προσβλέπει πουλώντας τις ομορφιές της να μην έχει καθορισμό προδιαγραφών για κάθε ιδιαίτερη περιοχή. Εδώ υπάρχουν περιπτώσεις, μας γίνονται καταγγελίες ότι τα λίμματά της, οι παραθαλάσσιες περιοχές όπου πάνε, τα διαθέτουν βαθιά μέσα στη θάλασσα. Και δεν είναι σοβαρά πράγματα. Δεν κάνουν ούτε τουρισμό έτσι, ούτε αναπτύσσουν. Λοιπόν, το επίπεδο της επεξεργασίας των αστικών και βιομηχανικών λιμάτων για κάθε ιδιαίτερη περιοχή πρέπει να καθοριστούν αυτές οι προδιαγραφές και μετά θα έρχεται αφού καθοριστούν οι προδιαγραφές, μετά θα έρθει μια εταιρεία που θέλει να κάνει επένδυση και θα τη ρωτήσουμε τι θέλεις να κάνεις, μια μονάδα πολύ μεγάλη επεξεργασίας ελιάς. Θα κοιτάξεις να κατεβάσεις τους ρήπους μέσα στα επιτρεπτά όρια. Όχι θα έρθει και θα λέμε αν δεν έχει ανεργία μεγάλη, ας τον αφήσουμε να ρίξει ό,τι να είναι, μόνο την επένδυση να κάνει. Δεν είναι σοβαρά. Πρέπει λοιπόν να καθοριστούν εκ των προτέρων οι κανόνες, οι προδιαγραφές των αιωρούμενων στερεών, όχι μονάχα για την ανθρώπινη υγεία, αλλά και για την αποφυγή, γιατί ίσως και μικρότερες συγκεντρώσεις στα αιωρούμενα σταρέα να έχουμε, ίσως το φαινόμενο, κυρία Άρχισε πιο ειδικό σε αυτό, το φαινόμενο της όξινης βροχής ίσως παρουσιαστεί. Δηλαδή μπορεί να είναι μέσα στα επιτρεπτά όρια και όμως να έχουμε φαινόμενο όξινης βροχής. Η οποία όξινη βροχή δεν είναι παλιό, δεν είναι άγνωστη. Έχει καταστρέψει τεράστια δάση στην Αυστρία, μια χώρα που τόσο πολύ προσέχει το περιβάλλον. Λοιπόν, στα συμπεράσματά μας, μη δημιουργεί αρνητικού υδατικού ζυγίου στα υπόγεια νερά. Δεν πρέπει με τίποτα να αντλούμε τους υπόγειους υδροφορείς περισσότερο από ότι έχουμε μια φυσική ή τεχνητή επαναπλήρωση μέσα στα επιτρεπτά όρια. Αποφυγή του φαινομένου της υφανήρησης των παράκτων υδροφορέων λόγω της υπεράνωσης. Πρέπει αυτό να το προσέξουμε και να το προωθήσουμε. Πρέπει να βάλουμε κανόνες. Αν βάλουμε αυτούς τους κανόνες, δεν θα φτάσουμε στο σημείο να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Προδιαγραφές των νερών τεχνητής επαναπλήρωσης υπόγειων υδροφορέων. Κάτι που σας λέω, έγιναν στην Ελλάδα 4 έργα. Ένα στο αρμονικό πεδίο, μεγάλο, το οποίο ήταν το πρώτο, όπου το Βασίλης Κυριάκου ξεκίνησε, που έριχνε καθαρό νερό από πηγές. Ένα δεύτερο έργο έγινε στην περιοχή της Έδεσας, με γεωτρήσεις, κάτι που λένε εδώ, ήταν καθαρό το νερό, το ελέγξαμε. Και ένα τρίτο, το οποίο καθόρισε και τις προδιαγραφές μόνο για την περιοχή
του καλοκορίου της Θεσσαλονίκης, χρησιμοποιώντας τα επεξεργασμένα λίμματα του βιολογικού καθαρισμού. Δεν μιλάμε για επεξεργασμένα λίμματα με βαριά μέταλλα, γιατί εκεί τα πράγματα αλλάζουν και πρέπει να μελετηθεί καλύτερα το θέμα. Και βέβαια, η βιβλιογραφία υπάρχει πολύ και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Αγιοδοσμένος επιστήμονας, ο Χάρης ο Λαζαρίδης από την Αρμαία. Θα μας μιλήσει. Καλημέρα σε όλους σας. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή που με έκαναν οι μακαλωτές να είμαι εδώ μαζί σας. Κυριακή μεσημέρι. Βρισκόμαστε εδώ γιατί μια διαδικασία πάρα πολύ σημαντική που έπρεπε να γίνει δεν έγινε και μιλάω για την διαβούλευση. Οι άρχοντές μας αποφάσισαν ότι μπορούν να βάλουν στην πάντα το λαό και να προχωρήσουν σε μια φαραωνικού τύπου επένδυση, ερήνη του λαού και μας βάλανε εμάς να τρέχουμε από πόλη σε πόλη για να προσπαθήσουμε να ενημερώσουμε για τα αυτονόητα. Όλοι ξέρουμε λίγο πολύ την ιστορία ότι πρόκειται για ένα τεράστιο πολιτικό και οικονομικό σκάνδαλο και το σκάνδαλο αυτό μέχρι εδώ, μέχρι του ότι είναι πολιτικό και οικονομικό από μια άποψη θα μπορούσαμε να το προσπεράσουμε αν δεν είχε επιπτώσεις στην κοινωνία της Χαλκιδικής και δεν απειλούσε τόσο πολύ τις ανθρώπινες ζωές. Ενώ λοιπόν αυτοί μιλούν, όπως λέμε στα συνθήματα, για κέρδη και ζημιές, εμείς είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για ανθρώπινες ζωές. Και όσο πιο γρήγορα και πιο καλά το καταλάβουμε, τόσο καλύτερα μπορούμε να συσπηρωθούμε γύρω από τον αγώνα για να το παλέψουμε, για να το αποτρέψουμε. Επειδή πολλοί μιλάνε για ανάπτυξη, η ανάπτυξη είναι μία έννοια συγκεκριμένη και θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε λίγο πολύ τι είδους ανάπτυξη θέλουμε. Εμείς δεν θέλουμε απλά ανάπτυξη, θέλουμε βιώσιμη ανάπτυξη. Και η βιώσιμη ανάπτυξη, όπως ορίζεται, είναι η ανάπτυξη που καλύπτει μεν τις ανάγκες του παρόντος, αλλά δεν θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των μελλοντικών γενιών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες. Θα μπορούσαμε δηλαδή να κάνουμε επενδύσεις ανάπτυξης για αυτή τη γενιά, αλλά να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα να τις αξιοποιήσει και η άλλη γενιά. Αυτό δεν το θέλει. Η αηφόρος λοιπόν ανάπτυξη, όπως λέγεται, έχει τρεις συνιστώσεις. Έχει την οικονομική, την κοινωνική και την περιβαλλοντική. Και αυτές οι συνιστώσεις απαιτούν ισόρροπη πολιτική συνεκτίμηση. Η μεταλλουργία λοιπόν χρυσού, όπως πάρα πολύ ωραία το έχουν περιγράψει οι προηγούμενοι ομιλητές και ειδικά ο Κυριάκος, δεν επιτυχάνει πραγματική αύξηση της παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών στην οικονομία μας, αφού δεν μπορεί να λειτουργήσει παράλληλα με τις άλλες οικονομικές δραστηριότητες, τον τουρισμό, τη γεωργία, την οτροφία κλπ, αλλά έρχεται να τις εκτοπίσει. Μάλιστα, ίσως κάποιοι δεν έχετε μάθει ότι ο μεταλλευτικός κώδικας λέει πως οποιαδήποτε δραστηριότητα παρεμποδίζει τη μεταλλουργία πρέπει να πάει στην πάντα. Όταν κηρύσεις μία περιοχή μεταλλευτική,
όλα έπονται, όλα είναι δευτερεύοντα. Άρα η μεταλλουργία χρυσού δεν οδηγεί σε οικονομική ανάπτυξη, αλλά σε οικονομικό μαρασμό, αφού θα αντικαταστήσει όλα τα άλλα που είπαμε. Η μεταλλουργία λοιπόν αυτή λειτουργεί ενάντια στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, αφού δεν χρησιμοποιεί το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους, αφού χρησιμοποιεί μάλλον, συγγνώμη, το περιβάλλον και τους πόρους ως αγαθά μιας χρήσης, χωρίς να μεριμνά για τη δυνατότητα των επόμενων γενιών να τα αξιοποιήσουν. Από τις τρεις λοιπόν συνιστώσεις που είπαμε πριν, την οικονομική, την κοινωνική και την περιβαλλοντική, η κοινωνική και περιβαλλοντική λείπουν παντελώς, ενώ η πρώτη, η οικονομική, βρίσκεται σε λάθος κατεύθυνση. Δηλαδή, τα κέρδη θα πάνε σε αυτούς οι οποίοι επενδύουν και οι ζημιές θα πάνε στην κοινωνία μας. Άρα, η μεταλλουργία οδηγεί ταυτόχρονα σε περιβαλλοντική καταστροφή και κοινωνικό μαρασμό. Τα έχουμε πει ήδη, συνοπτικά, καταστρέφουμε τα δάση, ξεκυλιάζουμε τα βουνά, στραγγίζουμε το νερό, το πετάμε, διαμαλέσουμε το χώμα, κάνουμε το χώμα σκόνη για να παραλάβουμε χρυσό. Η σκόνη με τα βαριά μέταλλα καλύπτει τα πάντα, φτάνει σε αποστάσεις μεγάλες και παράγουμε τεράστιες ποσότητες επικίνδυνων αποβλήτων σε μια περιοχή πυκνοκατοικημένη, με πάρα πολλές δραστηριότητες οι οποίες συνδέονται με τη φύση, με το περιβάλλον. Παράγουμε λοιπόν δηλητηριασμένα απόλυτα και μάλιστα κάτι που δεν λέχθηκε μέχρι τώρα είναι ότι πέρα από τα δικά μας τα απόβλητα 980 κιλά τον τόνο, θα δεχόμαστε και τα απόβλητα όλων των άλλων περιοχών που θα έχουν εξόρυξη χρυσού, Σάπες, Εύρος, αργότερα Σκόπια, Κιλκίης κλπ. Θα γίνουμε η Χαβούζα της Βόρειας Ελλάδας. Μια πλημμύρα λοιπόν, ένας σεισμός και το φράγμα σπάει. Εκατοντάδες παραδείγματα φραγμάτων που σπάσανε παρόμοιων, με πιο πρόσφατο της Φιλανδίας, στις 5/11, 3 με 5 εκατομμύρια κυβικά νερού, συγγνώμη, 3 με 5.000 νομίζω κυβικά νερού την ώρα, δηλητηριασμένο νερό έτρεχε στις θάλασσες της Φιλανδίας. Η μεγαλύτερη καταστροφή περιβαλλοντική που έγινε ποτέ. Από φράγμα που ήταν εγγυημένο ότι θα τα αντέξει. Έτσι. Επομένως, όταν θα γίνουν αυτά, εμείς θα μιλάμε για περιβαλλοντική καταστροφή, αυτοί θα μιλάνε για ατύχημα. Νέα κούλπα θα λένε. Τα φράγματα αυτά λοιπόν έχουν ημερομηνία λήξης. Έτσι. Είναι παγκόσμια γνωστό αυτό. Τα αποθέματα του νερού του βουνού, το πολύτιμο, ο πολύτιμος αυτός πόρος πετιέται. Ή χρησιμοποιείται για εμπλουτισμό και τελικά όσα νερά μείνουν, όσο νερό μείνει, καταστρέφεται λόγω ρύπανσης. Ερωτήματα. Με τι νερό θα ζήσουν ο ντόπιος πληθυσμός και οι επισκέπτες? Με τι θα ποτίσουμε φυτά και ζώα? Χωρίς νερό πώς μπορεί να συνεχίσει η ζωή στην περιοχή? Όταν μολυνθεί η θάλασσα, πώς θα συνεχίσει ο τουρισμός? Και όταν λοιπόν γίνει αυτό το έργο, τι θα κάνουμε, τι θα γίνει? Αφού ο τόπος θα έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά και δεν θα μπορεί να φιλοξενήσει καμία μορφή ανθρώπινης δραστηριότητας, κάθε άλλη δραστηριότητα θα σταματήσει. Άρα, οι υποσχόμενες θέσεις εργασίας δεν θα είναι πρόσθετες, δεν θα είναι νέες, αλλά θα είναι προσωρινές θέσεις εκτέλεσης ενός καταστροφικού έργου σε βάρος της περιοχής που θα ακυρώσουν σταδιακά, αλλά σίγουρα, όλες τις άλλες θέσεις εργασίας. Και οι άνθρωποι θα αλλάξουν. Όπως ο Κώστας Γαβράς το έχει πει ποιητικά, σκηνοθετικά, νομίζω, λέει, θα είναι η καταστροφή πολύ μεγάλη, όχι μόνο το πεδίο θα αλλάξει και η θάλασσα θα αλλάξει. Θα γίνει η καταστροφή τέλεια
και οι άνθρωποι θα αλλάξουν. Το χειρότερο που μπορεί να γίνει για λίγο χρυσό και επιπλέον ο χρυσός αυτός, τα λεφτά αυτά δεν θα πάνε στην Ελλάδα. Και θα πληρώσει τελικά ποιος, πάντως όχι αυτοί. Γιατί και αυτό το εξασφάλισα. Φαίνεται ήταν δεσμευτικός όρος, γιατί πλήρωσαν πολλά λεφτά, δώσαν 11 εκατομμύρια για 317.000 τρέματα με όλες τις υποδομές και βάλαν και όρο ότι θα γράψετε μέσα στην σύμβαση παραχώρησης ότι δεν έχουμε καμία ευθύνη για την καταστροφή που θα κάνουμε. Επομένως, το νόμο μέσα αναφέρεται ρητά. Η αγοράστρια δεν έχει υποχρέωση και ευθύνη για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος σε γένεια. Αυτό κι αν δεν είναι σκάνδαλο. Κάνουμε έκκληση σε αυτούς οι οποίοι είναι άνεργοι και ψάχνουν δουλειά στα μεταλλεία να καταλάβουν ότι αυτό στο οποίο εμπλέκονται θα έχει πολύ σοβαρή επίπτωση στον τόπο τους γενικά αλλά και στις θέσεις εργασίας των συμπατριωτών τους. Σεβόμαστε το δικαίωμά τους, αλλά πρέπει να σεβαστούν και αυτοί το δικαίωμα των αλλωνών να συνεχίσουν να έχουν τις δουλειές τους. Και όταν μας λένε εγώ θέλω δουλειά, εγώ απαιτώ δουλειά, δεν με ενδιαφέρει τι θα γίνει, μπορούμε να απαντήσουμε ότι και αυτοί που έχουν δουλειές θέλουν να τις κρατήσουν. Μπορείς να βρεις τρόπο πώς. Αλλιώς εφαρμόζουμε τη λογική της ρήξης με τον συνάνθρωπό μας. Η ζωή μου θα θάνατό σου. Φύγε εσύ να φοβώ. Και έτσι έχουμε κοινωνική ρήξη, που είναι το χειρότερο που θα μείνει αν καταφέρουμε η επένδυση να μην προχωρήσει. Υπάρχει άλλος δρόμος, σαφώς υπάρχει, και λέγεται βιώσιμη ανάπτυξη. Ανάπτυξη χωρίς να φύγει τις επόμενες γενιές αυτή τη δυνατότητα, όπου μπορεί να δημιουργηθούν πρόσθετες νέες θέσεις εργασίας. Και επειδή υπηρετώ στον χώρο των τροφίμων, έχω να σας πω ότι με αυτό το πλούσιο έδαφο κλιματικό υπόβαθρο που έχουμε, τη μακρά καλλιεργητική περίοδο, αυτή την ευλογία που έχουμε από το βράσ κλίματος, γης, περιβάλλοντος, μπορούμε να στραφούμε καλύτερα, πιο οργανωμένα, με νέους ανθρώπους που δεν έχουν δουλειές, εκπαιδευμένους, μορφωμένους, στην παραγωγή καθαρών προϊόντων, υψηλής προστιθέμενης αξίας, ιδιαίτερα με έμφαση στα παραδοσιακά, στη μεταποίηση για παραγωγή τοπικών παραδοσιακών προϊόντων. Οι προϋποθέσεις είναι ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε πάρα πολύ το περιβάλλον. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τέτοιου είδους καλλιέργειες και μεταποίησεις όταν έχουμε ένα περιβάλλον κατεστραμμένο. Θέλουμε λοιπόν καθαρό περιβάλλον, αξιοποίηση των δυνατοτήτων και της παράδοσης της περιοχής, αγάπη για το αντικείμενο, συνεργασίες, δημιουργία ομάδων παραγωγών, οργάνωση δικτύων διάθεσης, ήθος και αξιοπιστία για καλό όνομα, στήριξη της πολιτείας και της τοπικής κοινωνίας και βέβαια οποιαδήποτε δραστηριότητα προσκεδεύσει γίνει θα έχει τη στήριξη της γεωφωνικής σχολής όλων των συναδέλφων μας, τον το έχουμε συζητήσει επανειλημμένα στη σχολή. Οι δυνατότητες είναι πάρα πολλές. Οφείλουμε να αναδείξουμε λοιπόν τις ενδρακτικές δυνατότητες ούτως ώστε να μην μας λένε αρνητές της ανάπτυξης αλλά να δείξουμε τον δρόμο τον εναλλακτικό. Τα καθαρά μας προϊόντα και ο πλούσιος διατροφικός μας πολιτισμός μπορούν να αποτελέσουν έναν ισχυρό πρόσθετο λόγο προτίμησης της χώρας μας ως τουριστικού προορισμού. Ο τουρίστας δεν ενδιαφέρεται μόνο για την καθαρή και την όμορφη θάλασσα, για τον ήλιο, για την ιστορία, τον πολιτισμό, τα αρχαία. Ενδιαφέρεται να φάει καλά και να περάσει καλά. Αν λοιπόν η περιοχή δεν έχει τρόφιμα καθαρά και δεν προωθήσουμε την παράδοση μέσα από τα εστιατόρια μας, τα ξενοδοχεία μας, τότε δεν έχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον να έρθει στην περιοχή. Και βέβαια δεν μιλάμε για επισκέπτες, αν ακουστεί ότι η περιοχή κατέληξε να είναι μεταλλευτική, έτσι, θα είναι σαν να λέμε ανέκδοτο του τύπου διακοπές
στο Λαύριο. Έτσι. Δεν μπορεί να γίνουν διακοπές στο Λαύριο. Ούτε στην Πτολεμαΐδα. Θα πρέπει να εξάγουμε το διατροφικό πολιτισμό και μιλάω για δημιουργία πολλών θέσεων εργασίας όταν αυτά τα παραδοσιακά τρόφιμα τα διδάξουμε στους τουρίστες και τους τα εξάγουμε μετά καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Υπάρχουν τρόποι να γίνουν αυτά. Το καθαρό λοιπόν περιβάλλον μας και όλα αυτά τα οποία λέμε σαν ανάπτυξη βιώσιμη απειλείται από τη μεταλλουργία χρυσού και θα πρέπει να δούμε ότι αντιμετωπίζει η επένδυση αυτή το περιβάλλον και τη φύση ως αναλώσιμα αγαθά ενάντια στην αποστολή του ανθρώπου να προστατεύει και να απολαμβάνει τη φύση. Επομένως αυτή η διάταξη του νόμου που λέει ότι δεν οφείλεται τίποτα είναι καθαρά άψογα αντισυνταγματική, διότι οι ηγέτες μας, οι γείτονες οφείλουν με βάση το Σύνταγμα να προστατεύουν το περιβάλλον και τώρα το δίνουν λία έτσι σε οποιονδήποτε και αυτό είναι ύβρις αν θέλετε. Αντιμετωπίζει τους ίδιους τους ανθρώπους ως αναλώσιμους και οι υποσχόμενες θέσεις εργασίας δεν είναι νέες ούτε πρόσθετες, αλλά έρχονται να αντικαταστήσουν όλες τις άλλες. Οι αρμόδιοι φορείς καταδίκασαν την επένδυση αυτή. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, η Επιτροπή Περιβάλλοντος του ΑΠΕΘΗ, αξιολογώντας όλες τις διαστάσεις της επένδυσης, επισημαίνουν τις μη αναστρέψιμες αρνητικές επιπτώσεις και το μη συμφέρον της επένδυσης αυτής για την κοινωνία. Υπάρχει πόρισμα της γεωπονικής σχολής, όπως όλοι ξέρετε, που αποφάνθηκε ότι η γεωργία, κτηνοτροφία, μελισσοκομεία, αλεία και όλοι οι κλάδοι της πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης δεν μπορούν να συνυπάρξουν με ανοιχτή εξόρυξη και μεταλλουργία χρυσού. Άρα είναι στα χέρια μας να επιλέξουμε περιβαλλοντική καταστροφή για πρόσκαιρες ανθυγιεινές θέσεις εργασίας σε βάρος όλων των υφιστάμενων θέσεων και αναγκαστική τελικά εγκατάλειψη της περιοχής ή βιώσιμη ανάπτυξη με νέες μόνιμες θέσεις εργασίας. Όλοι μαζί μπορούμε, το οφείλουμε στα παιδιά και στα εργόνια μας, γιατί το περιβάλλον δεν είναι αναλώσιμο και δεν το κληρονομήσαμε από τους παππούδες μας για να το καταστρέψουμε. Το δανειστήκαμε από τα παιδιά και τα εργόνια μας, από τις ερχόμενες γενιές, για να το διαχειριστούμε με σοφία και σύνεση και να τους το παραδώσουμε όπως ακριβώς το παραλάβαμε. Όλοι μαζί μπορούμε και το οφείλουμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας. Γιατί ο χρυσός δεν είναι θαμμένος στα σπλάχνα της πατρίδας μας. Βρίσκεται στο σπάνιο φυσικό της περιβάλλον και το μοναδικό πολιτισμό της, τα οποία ποτέ δεν αξιοποιήθηκαν όπως έπρεπε και η εκτίμηση είναι ότι σκοπίμως δεν έγινε αυτό για να φτάσουμε στην ώρα τούτη. Όλοι μαζί λοιπόν με κάθε τρόπο και με όλα τα μέσα ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας για τον άμεσο κίνδυνο καταστροφής της Χαλκιδικής και της Βόρειας Ελλάδας, στη συνέχεια, όλοι μαζί διαδηλώνουμε ειρηνικά σε κάθε ευκαιρία τέτοιας διοργάνωσης για την παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων μας, όπως είναι το δικαίωμα στη ζωή, το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση της τοπικής κοινωνίας, το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης και αντίθεσής μας στη σχεδιαζόμενη καταστροφή. Όλοι μαζί στηρίζουμε τους διωκόμενους συναγωνιστές μας και γνωρίζετε ότι υπάρχουν αρκετοί από αυτούς και έχουν γίνει αρκετές δολιοφθορές σε συμπολίτες, συναγωνιστές μας και αυτό είναι ντροπή και είναι πραγματικά ανήθικο. Διότι σε έναν αγώνα όπου ο καθένας προσπαθεί να ενημερώσει για το σωστό και το δίκαιό του δεν θα έπρεπε να υπάρχουν τέτοιες κινήσεις δολιοφθοράς και επίθεσης σε συμπατριώτες μας. Η βία λοιπόν και η τρομοκρατία δεν θα περάσουν εφόσον εμείς είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε τον αγώνα αυτό. Η γνώση είναι δύναμη, ενώ η άγνοια σκοτώνει. Η σιωπή μας δεν είναι χρυσός, είναι ο χρυσός τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
συνομιλητής μας θα μας μιλήσει για τις επιπτώσεις στην υγεία, είναι ο Αλέξης Σοπαίνος. Γεια σας και από μένα. Ευχαριστώ για την τιμή που μου έκανε η Επιτροπή Οργάνωσης της Εκδήλωσης να με συμπεριλάβει στους ομιλητές. Έχω το καλό και το κακό ότι είμαι ο τελευταίος. Κακό γιατί έχουμε περάσει τον χρόνο, οπότε πρέπει να τα πω γρήγορα. Καλό γιατί ακριβώς επειδή έχουμε επικαλύψει πολλοί οι συνάδελφοι, μπορώ να είμαι πιο περιεκτικός. Εγώ, όπως καταλάβατε, θα μιλήσω για την υγεία. Θυμίζω ότι όταν λέμε υγεία, δεν είναι μόνο πόσο είναι το ζάχαρο, η χοληστερίνη, η ουρία κλπ. Δηλαδή το σωματικό κομμάτι, αλλά όταν λέμε μιλάμε για μια ισορροπία μεταξύ σωματικού, ψυχικού και κοινωνικού παράγοντα, δηλαδή να είμαστε καλά συνολικά. Και το να είμαστε καλά συνολικά, σήμερα, ας πούμε, στην Ελλάδα δεν είμαστε καλά έτσι κι αλλιώς, γιατί δεν είμαστε καλά κοινωνικά. Έχουμε ένα 25% ανεργίας, έχουμε πρόβλημα επιβίωσης συνολικά σε κοινωνία, άρα ουσιαστικά η υγεία μας απειλείται ήδη. Και δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτή την φάση, σε αυτή την πορεία που ζούμε σήμερα, έρχεται να μπει και αυτό το τεράστιο δίλημα, όπως υπόθηκε και το προηγούμενο μιλητή πολύ καλά, θα τα ξαναπώ, το ότι δηλαδή την ώρα που είμαστε γονατισμένοι οικονομικά και κοινωνικά, έρχονται να πετάξουν δίθεν χρυσές ελπίδες για δίθεν δουλειά, για δίθεν ανάπτυξη, αυτοί οι οποίοι όπως αποδείχθηκε μόνο για ανάπτυξη και για δουλειά δεν μιλάνε. Στην υγεία λοιπόν. Εδώ πρέπει να θυμίσω ότι η υγεία του ανθρώπου καθορίζεται από την αλληλεπίδρασή του με το περιβάλλον. Άρα βλέπουμε, αρχίζοντας από αριστερά, το νερό, το τι ποιότητα νερού θα πιούμε προφανώς έχει να κάνει με την υγεία μας, από τα απορρίμματα που πάλι μπαίνουμε στο περιβάλλον επηρεάζουν τον άνθρωπο, ο αέρας, το τι αέρα θα εισπνεύσουμε, η διατροφή που είναι μια ολόκληρη κουβέντα, το πώς αυτή επηρεάζεται από όλες αυτές τις επιπτώσεις και τις μολύνσεις και τις ρυπάσεις, από τους χημικούς ρυπαντές οι οποίοι πάνε και στο έδαφος. Άρα έχουμε έδαφος, νερό, αέρα και τα συμπαραμαρτούτα που είναι η διατροφή που βγαίνει ακριβώς από αυτά. Ο οργανισμός μας εκτίθεται, δηλαδή εκτιθέμεθα όπως το λέμε, σε διάφορους παράγοντες που τους ονομάζουμε παράγοντες κινδύνου την ημέρα που γίνεται η σύλληψη στο έμβριο, στην κοιλιά της μάνας μας δηλαδή. Αρχίζουμε να εκτιθέμεθα από αυτό που πίνει η μάνα, στο νερό, από αυτά που τρώει, από αυτά που εισπνέει, από τα φάρμακα που πιθανόν θα πάρει, από το περιβάλλον στο οποίο ζει. Άρα, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, γιατί συνήθως για την υγεία όταν μιλάμε για τα οξέα προβλήματα. Τώρα, πήρα κάτι και έπαθα κάτι. Δεν είναι μόνο το οξύ, όμως είναι και ο χρόνος. Είναι η διάσταση του χρόνου. Η έκθεση δηλαδή μέσα στον χρόνο. Και πάμε τώρα στην έκθεση που μας αφορά, δηλαδή την έκθεση από τις εξορυκτικές και μεταλλευτικές διαδικασίες, όπου εδώ έχουμε πάλι επιμέρους διαστάσεις που έχουν να κάνουν με την πυκνότητα της έκθεσης, πόσο πυκνή είναι, και την ποιότητα βέβαια, τι είναι, τα ωραία μοντέλα κλπ. Θα δούμε παρακάτω, και τον χρόνο, για πόσο χρόνο εκτίθεται ο πληθυσμός. Ο χρόνος, όταν έχουμε μια χρόνια έκθεση, η οποία δεν δείχνεται, τα αποτελέσματα δεν φαίνονται σήμερα άμεσα, αλλά φαίνονται μακροπρόθεσμα και έχουμε ακριβώς κυρίως την καρκινογένεση, αλλά και τα καρδιακιακά, δηλαδή τα χρόνια νοσήματα που παράγονται από το να εκτιθέμεθα σε σχετικά χαμηλές δόσεις, αλλά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και πάμε να δούμε λοιπόν τα ορυχεία χρυσού. Τι σημαίνει αυτό. Εδώ έτσι και λίγες εικόνες για να χαλαρώσουμε, αλλά όχι να χαλαρώσουμε, μάλλον να τρομάξουμε περισσότερο. Εδώ έχουμε το αντίστοιχο παράδειγμα του 2004 που άρχισε στην Τουρκία και βλέπετε μια αντίστοιχη περιοχή. Το 2004 τον Οκτώβρη αρχίζουν να γίνονται οι δρόμοι. Το Μάιο του 2005 αρχίζει να φαίνεται η ερήμωση. Έχουν κοπεί. Εκεί δεν είχε και μεγάλα δάση όπως είδατε, παρόλα αυτά αρχίζει να φαίνεται. 29 Μαΐου μεγαλώνει η καταστροφή και πάμε πλέον στην τεράστια τρύπα που έγινε, η οποία κατέληξε από αεροφωτογραφία πια να είναι αυτό το κρανίου τόπος, το Τρινταντάρ, στην Τουρκία είναι αυτό, το οποίο μας δείχνει ακριβώς το μέλλον και της περιοχής εδώ. Τώρα, όσον αφορά την υγεία. Όπως υπόθηκε, γι' αυτό λέω αυτά, με βοηθάει πάρα πολύ οι προηγούμενοι μιλητές, θα έχουμε πετρώματα και εδάφη χωρίς χρυσό, τα οποία πρέπει να βγουν δηλαδή από τη γη, άρα έχουμε αυτή την εκρίζωση ας πούμε, τόνων, οι οποίοι θα δημιουργήσουν πρώτα απ' όλα τόνους αντίστοιχα σκόνης, παράλληλα την υπερβολική χρήση του νερού. Εδώ το νερό θυμίζω ότι είναι ένας βασικός όρος ζωής, χωρίς νερό δεν μπορούμε να ζήσουμε. Δηλαδή ούτε μια μέρα παραπάνω δεν μπορούμε να ζήσουμε αν δεν πιούμε νερό. Άρα το νερό δεν είναι απλώς ένας παράγοντας, είναι ο σημαντικότερος για την επιβίωσή μας.
Και βέβαια τα απόβλητα που θα δημιουργήσει αυτή η διαδικασία, που είναι τα απόβλητα με διάφορα χημικά, όπως πρώτα απ' όλα το ωκεάνιο, αλλά όχι μόνο, και πολλά βαρέα μέταλλα. Όλα αυτά λοιπόν επηρεάζουν την υγεία και πρώτα απ' όλα, είναι σημαντικό αυτό γιατί το ξεχνάμε πολλές φορές, τα πρώτα θύματα είναι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στα μεταλλεία. Και αυτό με την παγκόσμια πείρα που έχουμε από χιλιάδες, εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν στα μεταλλεία σε όλο τον κόσμο. Οι οποίοι έχουν πάρα πολλά προβλήματα, από το απλούστερο την απώλεια ακοής, η κρίση κτλ. Μέχρι κυρίως, επειδή ακριβώς όπως είπα είναι αυτοί εισπνέουν συνέχεια διάφορες σκόνες οι οποίες έχουν και διάφορα βαρέα μέταλλα, έχουμε παθήσεις αναπνευστικού κατά κύριο λόγο, οι οποίες αρχίζουν φοιτητές, φυματίωση μέχρι και βέβαια και καρκίνο της τραχείας, βρόχου και πνεύματος, αλλά και άλλα νοσήματα όπως το αίμα, του δέρματος, μυοσκελετικό κλπ. Οι εργαζόμενοι, το τονίζω αυτό, είναι τα πρώτα θύματα και αυτό έχει τεράστια σημασία να το θυμόμαστε και να το θυμούνται και αυτοί που μέσα στην απόγνωσή του καμιά φορά είναι άντρες πάρα να δουλέψουν. Είναι τα πρώτα θύματα που ακριβώς τους εκμεταλλεύονται λόγω του προβλήματος που έχουν. Εδώ είναι ακριβώς τα ανοιχτά αυτά ορυχεία, τα οποία πρώτα απ' όλα λοιπόν έχουμε τη σκόνη. Η σκόνη σημαίνει τόνοι αυτοί αιωρούμενα σωματίδια, τα οποία δεν αφορούν μόνο την Χαλκιδική, αλλά όπως είπαμε αφορούν τα πάντα, τους πάντες και πρώτα απ' όλα και τους Θεσσαλονικείς, είναι ότι θα εισπνέουμε όλοι μαζί τόνους αυτούς, οι οποίοι καταρχήν μόνο σκόνη, κάνουν αποφρακτικές πνευμονοπάθειες, μπουκώνουν δηλαδή τα πνευμόνα. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με τις προσμίξεις που έχουν, δηλαδή τα χημικά, τα βαρέα μέτρα κλπ., έχουμε από ραδιενεργό άκρακα μέχρι διάφορες άλλες ουσίες, έχουμε το καρκίνο του πνεύμονος και διάφορους άλλους καρκίνους, οι οποίοι θα φανούν το ταμείο, δηλαδή θα είναι μετά από χρόνια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ακριβώς δεν φαίνεται σήμερα και πολλές φορές μας λένε δεν μπορείς να το αποδείξεις. Βεβαίως και δεν μπορώ να το αποδείξω, γιατί για να το αποδείξω πρέπει μετά από 30 χρόνια να μετράω φέρετρα. Και προτιμάω να μην μετράω φέρετρα σήμερα παρά να φτάσω να το αποδείξω 30 χρόνια μετά. Η όξινη απορροή, το κόκκινο νερό που υπόθηκε, η οποία βγαίνει έτσι και αλλιώς, δεν είναι μόνο στην βροχή, βγαίνει έτσι και αλλιώς από το τουμπάρισμα, το ότι βγαίνουν όλα αυτά τα πετρώματα, άρα και όλα τα βαρέα μέταλλα στην επιφάνεια, και με την απλή βροχή αυτά πάνε μετά στον υδροφόρο ορίζοντα και άρα τα αφήνουμε. Εδώ έχουμε δηλαδή δηλητηρίαση όλων μας από τα διάφορα μέταλλα που υπόθηκαν και πριν, αρσενικό, μόλυβδος, κάδμιο, υδράλιο κτλ. Έχουμε δηλαδή και από το νερό, εκτός από τον αέρα που είχαμε πριν. Το αρσενικό, ένας βασικότατος παράγοντας που έτσι και αλλιώς θα βγει και βγαίνει μέσα από αυτά, έχουμε την η έκθεση του αρσενικού είναι δέρμα, που κάνει διάφορα πράγματα, καρκίνος του δέρματος, αλλά και μυελότερο στον ανεμία, καρδιακές αριθμίες, βρονχίτιδα, οφθαλμούς, διαβήτη και είναι ένα ισχυρότερο καρκινογόνο που αφορά πάρα πολλά όργανα, το δέρμα, το προστάτη, το σηκώδι, το πνεύμονα, ουροδόχο, τραχεία, νεφρά. Δηλαδή το αρσενικό, η έκθεση του αρσενικού από όλη αυτή τη διαδικασία, η οποία θα το βγάλει μπροστά και στην εισπνοή μας και στην κατάφωσή μας, στο νερό μας, έχει μακρόχρονα σημαντικότατη καρκινογόνο μέσα. Και πάμε στο ωκεάνιο, όλα αυτά τώρα, άμα θέλαμε να τα δούμε αναλυτικά, θα πρέπει να μιλάμε 20 ημέρες δηλαδή για ένα-ένα όλες τις χημικές ουσίες. Παίρνουμε ενδεικτικά μερικά τα οποία δείχνουν το έργος του προβλήματος. Αλλιώς είναι και άλλα πολλά που δεν έχουμε τον χρόνο να πούμε. Το ωκεάνιο λοιπόν μπαίνει στον οργανισμό είτε από το νερό και το φαγητό, άρα από όλη τη διατροφική αλυσίδα, από την αναπνοή και από την επαφή με το δέρμα. Μπαίνει στον οργανισμό και από εκεί και πέρα οι επιδράσεις τους είναι είτε οι άμεσες, άμα δηλαδή πάρουμε πολύ ωκεάνιο, έχουμε προβλήματα στο νευρικό, αναπνευστικό, καρδιακό, μπαίνουν στο νοσοκομείο δηλαδή, εφηγόντως, ή μακροχρόνια που είναι δηλαδή χαμηλότερες εκθέσεις, αλλά μακροχρόνιες, όπου έχουμε από ψυχολογικά, ανορεξία, βροχοκύλη και συγγενείς ανομαλίες. Εδώ ακριβώς, θα τα δούμε παρακάτω, είναι τα παραδείγματα τέλος πάντων, τα οποία δείχνουν και υπόθηκε και αυτό, ότι ακόμα και στο καλύτερο, στη Φιλανδία, είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα, που δυστυχώς μας δόθηκε η ευκαιρία, δυστυχώς για τους Φιλανδούς, μας δόθηκε η ευκαιρία να το κάνουμε σήμερα, γιατί είναι καινούριο, πριν από δύο μήνες έγινε. Η Φιλανδία, ξανατονίζω, δηλαδή μια χώρα σκανδιναβική, όπου ξέρουμε εκεί πόσο ευαίσθητη. Πόσο ευαίσθητοι για το περιβάλλον πρώτα απ' όλα, με ελεκτικούς μηχανισμούς, με αυστηρότερους μηχανισμούς, που άρα η κάθε εταιρεία εκεί είχε, πραγματικά είχαν βάλει ό,τι ισχύει σήμερα σαν έλεγχο. Και τι έγινε, η καταστροφή στη Φιλανδία, η οποία μετράει αυτό που μετράει. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει σήμερα εδώ με το σκάνδαλο που σηκώθηκε και με το πόσο διαφθορά έχουμε στο φαινόμενο. Λοιπόν, πάμε εδώ με το 2006 το ΕΣΜΕ στην Τουρκία, νεροποντή απλώς. Έριξε πολύ νερό, 26 Ιουνίου του 2006. Τρεις μέρες μετά είχαμε 1.500 ασθενείς στις υπηρεσίες υγείας της περιοχής, οι οποίοι είχαν κυρίως αναπνευστικά και νευρολογικά προβλήματα και υπερβολική κόπωση.
1500 άνθρωποι στην περιοχή εκείνη, μπήκαν στο νοσοκομείο. Και έγινε μια μελέτη βέβαια από τον τουρκικό ιατρικό σύλλογο, η οποία απέδειξε, έκαναν όλοι δηλαδή τη μελέτη κλινική, χημική κλπ, ότι επρόκειτο για δηλητηρίαση από κυάνιο που αποδόθηκε στην έκκληση κυάνιο από το αρχείο Χρυσού του Κυζαντάκη. Δηλαδή από το τέρμα αυτό, ότι τη δεξαμενή αυτή η οποία υπερχυλίστηκε λόγω της βροχής, απλά μόνο βροχή, δεν έσπασε το φράγμα, απλώς είχαμε υπερχύλιση. Και αυτό έφτασε μέσα από τον υδροφόρο ορίζοντα. Πώς θα το παρομοίρισε, το ήρθαν οι άνθρωποι και είχαμε 1500 άτομα στο νοσοκομείο. Και είδαμε και, αυτό είναι ένα ενδιαφέρον θέμα δυστυχώς και για τους κτηνοτρόφους μας, είχαμε και τερατογενέσεις στην περιοχή. Βλέπετε εδώ τα προβατάκια που έχουν διάφορα προβλήματα. Και όχι μόνο τερατογενέσεις, αλλά και 550 πρόβατα τα οποία πεθάνανε τις δύο εκείνες τρεις μέρες μετά, γιατί ακριβώς εκτέθηκαν στο κιάνι. Είχαμε μια καταστροφή δηλαδή και οξία δηλητηρίαση ακριβώς στον προβάτη. Αυτά ήταν δηλαδή ένα απλό παράδειγμα από μια, ξαναλέω, μια απλή πλημμύρα. Δεν είχαμε αυτή την τρομερή καταστροφή. Άρα υπάρχουν πάρα πολλά ατυχήματα σε παγκόσμιο επίπεδο και όχι μόνο σε χώρες υπανάπτυξης, ξέρω εγώ, κλπ. Φτωχές. Τα πρώτα μεγάλα ατυχήματα γίνανε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και βέβαια Ρουμανία κτλ. Και πάρα πολλά. Δηλαδή που σημαίνει τι, ότι με τις καλύτερες προδιαγραφές να τηρήσουμε τους καλύτερους νόμους, τους πιο αυστηρούς κτλ. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε το σεισμό. Και εδώ μιλάμε για μια συμμογενή περιοχή, βέβαια. Στην Χαλκιδική και στη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα, γιατί εδώ να προσθέσω, γιατί μιλάμε για τη Χαλκιδική, αλλά είναι δυστυχώς η καταστροφή, το είπατε εσείς νομίζω, η καταστροφή, μιλάμε για την καταστροφή όλης της Βόρειας Ελλάδας. Δηλαδή, αν προχωρήσουν αυτές οι επενδύσεις εντός εισαγωγικών, καταστροφές τις ονομάζω εγώ, έχουν Χαλκιδική, Κυρκής, Ροδόπη, Αλεξανδρούπολη. Κάνουν όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η οποία θα καταστραφεί τελείως. Άρα το ατύχημα δεν μπορούμε να το προβλέψουμε έτσι και αλλιώς. Και εκεί μπαίνουν και τα ερωτήματα που μπήκαν στους προηγούμενους συνάδελφους. Άρα, έστω και με τους καλύτερους όρους, μπορώ να διακινδυνεύσω ένα ατύχημα σε μια περιοχή η οποία έχει τη δικιά της ιστορία, τη δικιά της δυνατότητα ανάπτυξης, τουρισμός, οικοτουρισμός κτλ. Κτλ. Που υπόθηκαν τους προηγούμενους. Εδώ είναι μερικά ατυχήματα ακριβώς. Βλέπετε εδώ το 1994 στην Νότια Αφρική που έφυγε το φράγμα, έσπασε και φαίνεται πώς πήγαν και στα χωριά μέσα κτλ. Πλήρης καταστροφή και θάνατος βέβαια της περιοχής. Άρα μιλάμε για μια περιβαλλοντική καταστροφή και εδώ θέλω να τονίσω ότι υπόθηκε πάλι αλλά και από την πλευρά της υγείας το βλέπουμε σαν κοινωνικό παράδειγμα. Δηλαδή, έχω μια τεράστια και κοινωνική καταστροφή, όχι μόνο του περιβάλλοντος δηλαδή, αλλά κοινωνική καταστροφή, απορρίθμιση, υποβάθμιση. Και αυτό είναι ένα σημαντικό παράγον τον οποίο τον ξεχνάμε. Αυτή η λίμνη είναι από την Αμερική, στο Πέρθ, έτσι. Μία λίμνη, ένα πώς το λένε, πέλμα, δηλαδή λίμνη αποβλήτων, μετά από 50 χρόνια που είχε κλείσει αυτό το. Δηλαδή μένει, αυτό το είπε κάποιος συνάδελφος που το είπε πριν, πάρα πολύ σημαντικό, ο κ. Καρδούλης, ότι μένει, η βρώμα μένει. Δηλαδή η επίπτωση, η τοξική δεν θα είναι ότι θα φύγουν σε 5 χρόνια και καθαρίσουν. Αντιθέτως, είναι μη αναστρέψιμη. Και αυτό είναι το σημαντικό που μας αφορά και για το περιβάλλον και για τον άνθρωπο, την υγεία του. Ότι οι βλάβες που θα γίνουν τόσο στο περιβάλλον όσο και στην υγεία των ανθρώπων δεν είναι να πούμε, εντάξει ρε παιδί μου, θα περάσουμε 5 χρόνια, δεν θα αναπνέουμε καλά, αλλά μετά όλοι θα γίνουμε καλά. Όχι. Όσοι είναι να αρρωστήσουν και να πεθάνουν, θα αρρωστήσουν και να πεθάνουν. Είναι μη αναστρέψιμες οι βλάβες. Θα έχουμε κόσμο, θα έχουμε πολλά θύματα σε αυτή την επένδυση εντός εισαγωγικών, που είναι επένδυση για τους άλλους, είναι κέρδη για τους άλλους, αλλά είναι ζημιές όπως σωστά υπόθηκε για μας. Και εδώ να τονίσω επίσης και κάτι, γιατί γίνεται, χρησιμοποιείται πολλές φορές σαν επιχείρημα. Είχαμε μια αντίστοιχη κουβέντα στο Δήμο Καλαμαριά, που είχε καλέσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Και ήταν και ο περίφημος κ. Πάκρας, ο οποίος έλεγε ότι ως γνωστόν στη Χαλκιδική έχουν ορυχεία από την αρχαιότητα. Πρώτον, όπως τονίστηκε, ακριβώς και από την αρχαιότητα ακόμα έχουμε ρήπανση που δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Αλλά το πιο σημαντικό ακόμα, το οποίο δεν το έχουμε συλλάβει νομίζω, είναι η διάσταση του έργου στην αρχαιότητα και όχι μόνο στην αρχαιότητα, ακόμα και πριν 30 χρόνια. Το επίπεδο της εξόρυξης ήταν άντε του κουτούπ και άντε με κάποια μηχανήματα μικρά. Τώρα μιλάμε για μετροπόντικα, δηλαδή για τεράστια μηχανήματα τα οποία σε πάρα πολύ λίγο χρόνο θα τεινάζουν στον αέρα όλο το βουνό. Άρα δεν μπορεί να υπάρχει καμία συσχέτιση και παραλληλισμό με τις αντίστοιχες δραστηριότητες της αρχαιότητας, όχι μόνο της αρχαιότητας, ακόμα και του 1950, 60, 70 εδώ πέρα. Δηλαδή, σήμερα μιλάμε το εύρος του προβλήματος είναι το τέτοιο, άρα και η καταστροφή πολύ μεγαλύτερη και μη ελέξιμη. Όσον αφορά τους εργαζόμενους, εδώ το λέω πάντα γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και έχει να κάνει με την κοινωνική υγεία που λέμε. Η ερήμωση αυτή, η κοινωνική που θα φέρει αυτή η καταστροφή, προφανώς θα κάνει και τους Χαλκιδικιώτες τι, μετανάστες σε άλλες χώρες.
διότι εδώ δεν θα υπάρχει ζωή. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο πρέπει να το θυμόμαστε κιόλας. Η Αφρική, ειδικά η Νότιος Αφρική, είναι η πιο πλούσια σε κοιτάσματα χρυσού και διαμαντού του κόσμου. Και πού είναι οι μαυρούλιδες, είναι εδώ, έρχονται στη Βόρεια Ευρώπη, στην Ευρώπη κλπ. Και μας πουλάνε κασέτες. Γιατί δεν γίναν πλούσιοι λοιπόν από το χρυσό. Κάποιοι γίναν πλούσιοι. Αλλά αυτοί είναι ακριβώς οι λίγοι. Η πλειοψηφία, η κοινωνία δηλαδή των μαύρων στην Αφρική έρχεται εδώ ως μετανάστες και ό,τι αυτό σημαίνει για την υγεία τους και για την κοινωνική τους και οικογενειακή τους ισορροπία. Αλλά με αυτή την έννοια θα οδηγήσουν σε μια καταστροφή η οποία θα φέρει καταστροφή και στους ίδιους. Γι' αυτό λέμε ότι ακόμα και από την πλευρά της υγείας τα ορυχεία χρυσού βλάπτουν ανεπίτρεπτα την υγεία μας, γι' αυτό δεν πρέπει να προχωρήσουν. Είναι ανεπίτρεπτη αυτή η καταστροφή που θα έρθει. Εδώ είναι από τους συναδέλφους της αντίστοιχου πάνελ που έχει γίνει στην Τουρκία και που τον ίδιο λόγο. Και εδώ πρέπει να τονίσω κάτι, γιατί το συζητήσαμε λίγο, μάλλον και τέτοιο από κάποιον στην Καλαμαριά, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ότι εμείς όλοι που βρισκόμαστε εδώ, βρισκόμαστε γιατί ακριβώς πιστεύουμε σε αυτόν τον αγώνα και γιατί θεωρούμε ως επιστήμονες ότι πρέπει να βάλουμε την επιστημονική γνώση στις ανάγκες, να υπηρετήσουμε τις ανάγκες της κοινωνίας. Υπάρχουν και κάποιοι επιστήμονες όμως, που είδαμε μερικούς και στην Καλαμαριά, οι οποίοι έχουν τα προφανώς άλλα συμφέροντα, εργαζόμενοι ως υπάλληλοι της εταιρείας. Εμείς δεν είμαστε κανένας υπάλληλοι, ερχόμαστε μόνοι μας με τα δικά μας έξοδα. Γιατί? Όχι γιατί είμαστε άγιοι και θεοί κτλ., αλλά γιατί πιστεύουμε ακριβώς ότι ο κάθε επιστήμονας πρέπει και αυτός να βάζει το λιθαράκι του στην κοινωνική ανάπτυξη και στην προστασία της κοινωνίας. Ακριβώς. Άρα το κίνημα και χθες, δεν ξέρω αν έχουμε και φωτογραφίες, το συμπέρασμά μας είναι το χωριό μου το πονάω, τα αγαπώ δεν το πονάω. Ευχαριστώ. Η σημερινή εκδήλωση με τις τόσο ενδιαφέρουσες εισηγήσεις των φίλων καθηγητών του Πανεπιστημίου ήταν μια από τις πιο πετυχημένες, έστω και με το κρύο που φάγαμε, δεν το βλέπουμε. Ερωτήσεις όπως είπα, γιατί τοποθετήσεις ταυτόχρονα, για να ο κύριος στο βάθος. Ναι. Ένας. Μία πληροφορία θα μεταφέρεις. Το λέω εγώ, δεν έχουμε δυστυχώς. Μία πληροφορία θα μεταφέρω. Εξαιρετική η παρέμβαση που έκανες και δεν είναι δικιά μου άποψη, είναι της ομίγυρης άποψη και όλου του ακροατηρίου. Και τα νούμερα που μας έδωσες, ο Κυριάκος, ο Παναγιωτόπουλος, είναι και ακριβή γιατί τα ξέρει από την καθηγητική. Όχι. Εντάξει. Στο πούμε και το νούμερο είναι ακριβή. Είναι ο κύριος ο πρώτος και μετά τον κύριο ο δεύτερος. Το όνομά σου. Συγχαρητήρια και σε εσάς και στους προσταθωτές. Είμαι για πρώτο του αγριόμους. Μπορώ να σας προτερώσω από την ιδιότητά μου ότι μία από τις δυσκολότερες περιπτώσεις συστηματικού νοσήματος στη συγκοινωνία έχει σχέση με την τοξικότητα του περιβάλλοντος που είναι τα βαρέα μέταλλα. Τα περιστατικά που έχουν και δυστυχώς κάποια από αυτά ήταν νεαρά άτομα είναι από την περιοχή της Βέας, της Πέλλας και της Καλλιτικής Επιτυπέρα της Ιερουσού. Δείξατε χαρακτηριστικά πως η ελάχιστη μικρή δραστηριότητα που υπάρχει τώρα και την αρχαιότητα όπως λέει ο κ.
υπομονή που περιβάλλει τις εποχές της Ολυμπιάδας που δείξατε φέρνει χαρακτηριστικά και κάποια άλλα σημεία, η οποία προσιμότητα που ήδη με αυτή την δραστηριότητα έχει ξεπεράσει τα όρια. Επειδή θέλω να σας πω και το άλλο που δεν το ξέρετε κατάλληλα από την προεκαρτήτα, οι μισοί συναντητές μου είμαστε όλοι μετανάστες, όχι γιατί δεν αγαπάμε τον τόπο μας, αλλά το ελδοράδο της περιοχής, το τωρινό, δεν προσφέρει καρπούς παρά μόνο σε ελάχιστους. Αλλά και ακόμα και αν νομίζουν οι εγγραφικοί πατριώτες της Καλλιτεχνικής θα μείνουν να δουλέψουν, θα μείνουν εσαρία να ζωνωθεί, όταν θα αρχίσουν να υψώνουν τις φωνή τους, θα έχουν άλλοι μετανάστες από άλλους τόπους με φιλόφερα μεροκάμα να δουλέψουν και αυτό που προσπαθήσαν να κάνουν για τα παιδιά τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευχαριστώ στην ομιλία της εργασίας. Σας ακούμε με προσοχή. Έχετε το λόγο.
ας έχει την καλοσύνη να μας πείτε την ιδιότητά σας και ένα κρίσιμο γενικό. Ναι, και λίγο πιο δυνατά για να ακούγεται. Έτσι, στο φράγμα του Χαβρία, στα νερά της περιοχής, στα νερά τα οποία ποτίζει ο κάμπος της Ορφίλιας και τμήμα του κάμπου του Πολυγύρου και των Γνωστών. Είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να πατάσεις το λόγο. Εξάλλου προσωπήσεις και το φεμινιστικό κινήμα και το δικαιώσιο το λόγο. Λοιπόν, Στέλνη Βάλλας. Με μία πρόταση μονάχα,
εάν υπήρχε η πολιτική βούληση και θα είχε γίνει η διαβούλευση και θα μπορούσε να γίνει και τώρα επειδή δεν έγινε πριν. Αλλά επειδή εκτιμούμε ότι δεν υπάρχει η πολιτική βούληση, ότι ολόκληρη η κυβέρνηση λειτουργεί σαν να είναι υπάλληλος της ελληνικός χρυσός, θεωρητικά δεν υπάρχει, πρακτικά δεν γίνεται. Μόνο κινητοποίηση. Για διαβούλευση, ξεχάστηκε. Έχετε τον λόγο. Παπαγιώτο Αλέξανδρο, συμπιώτης. Να σε ρωτήσω λίγο πάλι. Μια ερώτηση να κάνω, θέλω μια μοναδική απάντηση. Είμαι κριτικός, έφερα την οικογένεια μόνο το 2007. Για να προφυλάξω τον εαυτό μου, την οικογένειά μου και τα παιδιά μου. Με το που θα προχωρήσει αυτή η εξόριση, θα τους πάρω να φύγω και να ξαναπάω στην Κρήτη. Ένα ναι, ένα όχι. Θα καταλάβουμε όλοι τι γίνεται. Από τη δικιά μου πλευρά η απάντηση θα ήταν πρώτα απ' όλα να παλέψουμε όλοι μαζί ώστε να μην γίνει. Αυτό θα το κάνω. Αυτό θα γίνει. Ωραία. Ανάγκη. Για να καταλάβουμε όλοι το μέγεθος που έτσι. Γιατί κάποιοι το έχουν πάρει λαλαλάδι μου λούεδο. Εγώ να πω ότι καλά θα είναι να αγωνιστούμε να μην γίνει, γιατί ούτε και στην Κρήτη θα είστε ασφαλείς. Δεδομένου ότι η απόσταση Καλκιδικής Κρήτης είναι πολύ μικρότερη από την απόσταση Σαχάρας. Με φέρνετε στο δεύτερο παράδειγμα που θα το πω στον όμως σας για το πρώτο να μαγειρείς. Για να καταλάβω μόνο γιατί κάποιοι εδώ πέρα μου λένε «Μα, ναι, είμαι στα 30 χιλιόμετρα, εμείς είμαι στα 30 χιλιόμετρα». Να σας πω ένα παράδειγμα στην Κρήτη. Όταν στην Κρήτη φυσάει λίμας, ο οποίος είναι ο αέρας που έρχεται από τη Σαχάρα, η ατμόσφαιρα φτάνει στο σημείο να γίνεται κόκκινη. Πέστε στους εδώ πέρα τους ανθρώπους ποια είναι η απόσταση Κρήτης Σαχάρας. Όταν δεν βρέξει, τα σπίτια κοκκινίζουν. Για να καθαρίσουμε τα σπίτια, πετάμε πιεστικά για να φύγουν μέσα από τους σουτάδες που δυσκόλια τη Σαχάρα. Δεν πήγε που λένε ότι δεν προφυλάσσουν στην Κρήτη. Γι' αυτό ξεκίνησα έτσι την τοποθέτηση. Άρα δηλαδή ούτε στην Κρήτη δεν προφυλάσσουν. Ούτε στην Κρήτη και αυτό που είπατε τώρα το ζούμε εμείς στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε πολύ πιο βόρεια από την Κρήτη. Τα αυτοκίνητά μας γίνονται κόκκινα. Το ζούμε όλοι, το έχουμε ζήσει όλοι αυτό. Και εδώ θα έχουμε τη Θεσσαλονίκη ανάμεσα στη Χαλκιδική και στο Κλικής που σημαίνει ό,τι άνεμος και να φυσά, τους καρπούς θα τους δέχεται. Έτσι. Ένα λεπτό έχει το λόγο ο νεαρός πίσω. Λέγομαι Γιάννης Βερδίνης. Δεν το Γιάννη, με συγχωρείς, αλλά σε είδα για πολύ νεαρό. Δεν με συγχωρείς. Νεαρός είναι, γιατί δεν θα ήθελα να απευθύνω μια ερώτηση του κύριου Καραμούζη που έχει πει ο Σκέλη και σαν κοινωνική ερώτηση είναι για το υδάκινο ισοζύγιο της Χαλκιδικής. Εάν τα σημερινά δεδομένα, κύριε Καραμούζη, υπάρχει ανάγκη, απευθύνομαι βέβαια στην βόρεια Χαλκιδική της περιοχής μας, υπάρχει ανάγκη της δημιουργίας του πράγματος στα πετρένια στο κομμάτι. Ένα είναι αυτό, και αν σε περίπτωση προχωρήσει τέλος πάντων αυτή η δραστηριότητα, κατά πόσο θα είναι εξασφαλισμένο για τα πράγματα τα οποία θα δημιουργηθούν, θα είναι εξασφαλισμένη η ποιότητα του νερού για τις ανάγκες της καθημερινής. Μιλάμε δηλαδή πλέον και για τα τρία πράγματα, γιατί όπως καταλάβαμε, εάν θα γίνει αυτή η δραστηριότητα, τότε η περιοχή μας θα έχει ανάγκη ενός άλλου δάσκου πόρου, άρα δηλαδή θα έχει ανάγκη της πράγματος στα πετρέλαια. Διαμαντίνη, αν θέλεις μπορείς να πάρεις και το μικρόφωνο. Λοιπόν, κατά πόσο είναι απαραίτητο, εξαρτάται το πριν ξεκινήσουμε εμείς για να εντοπίσουμε την περιοχή,
συνάρτηση του κοινού περισσότερες εξαιρετικές. Εάν τώρα επέμβαση του συγκεκριμένου έργου αρχίζει η αντίστροφη πορεία και αρχίζει να μειώνεται στο δεύτερο έργο. Αυτό το είπα από την αρχή. Εντάξει. Το πρώτο ερώτημα είναι αυτό. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να προσαρμοστούμε σε μια βιώσιμη ανάπτυξη, όπως είπε και ο κύριος Κοταρίνης, όπου θα χρειάζεται η υδατική πόλη. Το νερό δεν είναι μονάχα. Οπότε θα κάνει και το υλικό τουρισμό, αν έχει τη διάθεση του νερό αρκετό. Εντάξει. Δεν θέλω επουδενή να φύγει νερό από αυτό το πράγμα και να πάει στη Μεγάλη Παναγιά. Το ξαναλέω, έκανε λάθος του κύριου που επέμεινα. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα γιατί θα ξεράνουν αυτό το φωνό ολόκληρο. Το είπε και ο Κυριάκος, νομίζω στην ομιλία.
χρειάζεται. Αυτά είναι προφανή θέματα. Και βέβαια, αυτή που θα λέει το νερό νεράκι, με αυτές τις δύο τρίσεις, θα είναι Μεγάλη Παναγιά. Ο κάμπος της Μεγάλης Παναγιάς είναι γύρω στα 400 μέτρα υψόμετρο. Αν κατέβει 150 νέα Υόρκης και ο κάποιος αυτής και αυτής, θα αρχίσει και θα επηρεάζει όλα τα νερά αυτά, θα στραγγιστούν προς τα εκεί. Το ερώτημα, γιατί πολύ ώρα με συγχωρείτε. Πρέπει να εντάξω ο Κιάνος, είμαι από τα Δεποκόρια τα Λιζά, για λίγο ακόμα πρόεδρος του Αγροτικού Συμβουλίου, γνωρίζετε αν σχεδιάζεται επέκταση της μεταλλευτικής περιοχής του Αγίου Δεποκοριού, παλιότερου Δεποκοριού και τώρα του Λιβύρου. Αν σχεδιάζεται, δηλαδή αν φτάσουν τα μεταλλεία μέχρι την περιοχή μας, αν σχεδιάζεται αυτό, φτάσαν ήδη. Είναι κάποιες πληροφορίες που πλησιάζουν προς Παλαθούσα. Το μικρόφωνο το αυτοκλείσατε. Να πω, στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν 32 σημεία τα οποία είναι έχουν πιθανά τάσματα που δεν επιτάσσονται. Και θα τα ερευνήσει η εταιρεία. Τέσσερα από αυτά είναι τα σίγουρα, σκουριές και άλλα τρία στην εκείνη την περιοχή, αλλά συνολικά τα σημεία είναι 32. Είναι συνολική και όλοι τα γνωρίζετε, τα ποια επιστημονική, φαντάζομαι ναι. Εξαρτάται για ποια επιστημονική κοινότητα μιλάτε. Ναι, αν τα ξέρω, τα αναφέρουν ήδη, δεν είναι κρυφά αυτά τα πράγματα. Το που το αναφέρει η μητρική εταιρεία στην ιστοσελίδα της, το αναφέρουν. Εκεί για άλλους λόγους, για κλιματιστηριακές τιμές και λοιπά, καταλαβαίνετε ότι παίζονται χιλιάδες παιχνίδια. Δεν γίνει κάτι εκεί, είτε δεν γίνει, επιπτώσεις θα τις έχετε. Δηλαδή δεν είστε μακριά. Αυτό να το καταλάβουμε. Κανένα σημείο της Χαλκιδικής δεν είναι μακριά. Εδώ μιλάμε για Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για Θεσσαλονίκη και μιλάμε για οποιαδήποτε περιοχή σε μεγάλη ακτίνα όπου με τους ανέμους θα πάει αυτή η δηλητηριώδη σκόνη, θα πάει στα βυτά, στα ύδατα, τα πάντα, ζώα. Μην ψάχνετε λοιπόν να δείτε αν θα γίνει σε εσάς στον τόπο σας, αρκεί που θα γίνει δίπλα σας. Ο γιατρός από την Ιορδαία, αλλά τι είπα, την κοιλάδα της Ιορδαίας. Στην Ιορδαία, στην ήθελα να ξέρω τη φύση της Ιορδαίας, είναι στο να ενημερώσει και να συνεχίσει. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε λίγο παραπάνω στην δράση, αλλά και στην προσέγγιση κακών του αδιαφορού, που είναι ενδιαφερόν εργασία στην τεχνολογία. Δηλαδή, τι άλλε εναλλακτικέ κρίσει μπορούμε να του προσφέρουμε. Ο τόπο δηλαδή μπορεί να του προσφέρει, ήδη το έχουμε μπροστά στα μάτια του τόπου, αλλά δεν το βλέπουν κάτι. Λοιπόν, και φέρνει το από κάτω, αυτό που δεν φέρνει, το πώ θα κάνει το οπότε υπάρχει κάτι που ασχολείται με αυτό το πράγμα. Το πώ θα κάνει το πράγμα, το τα μέσα ενημέρωση. Εμείς ακριβώς αυτά θέλαμε να κάνουμε τώρα, να μας δώσεις τα στοιχεία σου, γιατί υπάρχει μια επιτροπή ενεργών πολιτών που κυρίως έχει έδρα την Γερισσό, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα μεγαλύτερο, στο συντονιστικό δηλαδή της Γερισσού. Υπάρχει μια αγωνία, υπάρχει βέβαια και μια εθελοντική προσφορά, πολύ μεγάλη και επομένως κύριε Μαρσιμπίδη, θα μας είσαι ένα πάρα πολύ χρήσιμο σε αυτή την ειδικότητα που έχετε και λόγω του τόπου καταγωγής. Θα τα πούμε αμέσως μετά. Και παρατάστα είχε πάρα πολύ κόσμο. Βεβαίως, θα πρέπει να επισημάνουμε και να ξέρουμε ότι ενώ υπήρξαν τηλεοπτικές καλύψεις στα δίκτυα υποτίθεται ενημέρωση του πολίτη, τα μεγάλα δηλαδή δίκτυα, δεν πέρασε τίποτα. Αυτός είναι και ένας λόγος που δεν υπήρχαν πάρα πολλοί συμπολίτες μας, δεν συμμετείχαν, δηλαδή κατεβήκαν στα προπήλαια και διαδηλώσαν
στην πλατεία Συντάγματος, γυρίσαν τις πρωινές ώρες και πάρα πολύ, εκτός από τον Γιάννη Βεργίνη, δηλαδή που ήρθε και δύο-τρεις άλλους, οι άλλοι δεν αντέχαν να παρευρεθούν. Ωστόσο, αυτό μπορούμε να το μεταφέρουμε ότι ήταν μια μεγάλη επιτυχία δημοσιοποίησης του προβλήματος και στην Αθήνα. Και εδώ έχουμε και τον οπερατέρ, τον Γιάννη, τον Χρήστο. Καταρχήν να πούμε ότι αυτή τη σημερινή εκδήλωση φτιάξαμε μαζί με τον Ρόμο. Είχε σαν σκοπό να ενημερώσουμε τους συντημότες μας και κυρίως να ενημερώσουμε τους αγρότες της περιοχής του Δήμου Βελιγίου για τις επιπτώσεις που θα έχει αυτό το τεράστιο οικονομικό και περιβαλλοντικό σκάνδαλο το οποίο γίνεται στην περιοχή των σχολείων, τις δυσάρεστες επιπτώσεις που θα υπάρχουν τόσο στα νερά, στα υπόγεια και στα επιφανειακά νερά, όσο και στις καλλιέργειες, ιδίως στη δουλειά, τη μελισσοκομεία και την κτηνοτροφία. Γι' αυτό καλέσαμε και καθηγητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ορισμένοι δύο από αυτούς ήταν μάλιστα και καθηγητιώτες, οι οποίοι με τις εισηγήσεις τους δώσαν, πιστεύω, με τον κόσμο να καταλάβει ότι οι επιπτώσεις που θα υπάρχουν στον τουρισμό, στις καλλιέργειες, στην κτηνοτροφία, θα είναι τόσο δυσάρεστες, τόσο μεγάλες, τόσο καταστροφικές, που θα ερημώσει η περιοχή μας. Γι' αυτό και αυτό με τη γνώση που θα αποκτήσουν πλέον οι κάτοικοι από όλες αυτές τις δυσάρεστες συνέπειες, θα στελεχώσουν, θα ενώσουν και τις δικές τους και τις δικές τους φωνές με τις φωνές των κατοίκων της Βόρειας Χαλκιδικής για να ματαιώσουμε αυτό το περιβαλλοντικό έγκλημα που πάει να γίνει στην περιοχή. Εμείς ως συνδυασμός σκοπεύουμε να φέρουμε και το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο τις επόμενες μέρες, μετά την ενημέρωση που έγινε, και θα κάνουμε και άλλες ενημερώσεις ιδιαίτερες στους μελισσοκόμους και στους ελαιοπαραγωγούς και θα φέρουμε το θέμα πλέον στο Δημοτικό Συμβούλιο για να πάρει απόφαση και το Δημοτικό μας Συμβούλιο. Ευχαριστώ, Μαρκο. Η χαρτιδική θεωρείται ότι είναι η καρδιά της μελισσοκομείας. Ό,τι επηρεάζει τα φυτά, επηρεάζει και τις μέλισσες. Γιατί οι μέλισσες μαζεύουν τις τροφές τους και ζουν αποκλειστικά από τα φυτά. Ό,τι επηρεάζει τον αέρα, επηρεάζει και τις μέλισσες. Ό,τι επηρεάζει το νερό, επηρεάζει και τις μέλισσες. Και φοβόμαστε ότι αυτή η δραστηριότητα στην Χαλκιδική θα επηρεάσει σημαντικά και θα είναι καταστρεφτική στη μελισσοκομεία όχι μόνο της Χαλκιδικής, αλλά όλης της Ελλάδας. Το 80% της ελληνικής παραγωγής σε μέλι είναι από το πεύκο, το λεγόμενο πευκόμενο. Το μελίτωμα είναι εκτεθειμένο. Καθώς είναι εκτεθειμένο, αυτή η σκόνη, οι 3.100 τόνοι σκόνης την ώρα που θα παράγεται, θα μεταφέρεται, θα επικαλύπτει αυτή τη σκόνη. Είτε το έντομο που παράγει το μελίτωμα ο εργάτης δεν θα υπάρξει, είτε εάν οι μέλισσες καταφέρουν να πάρουν αυτό το μελίτωμα στην κυψέλη τους και να το μετατρέψουν σε μέλι, αυτό το μέλι θα είναι ρυπασμένο. Και η μεγαλύτερη ποσότητα μελιού, πέρα από το πευκόμελο, τα άλλα μέλια αναμειγνύονται με το πεύκο, με το πευκόμελο, για να μην κρυσταλώνουν. Οπότε έχουμε και εκεί άλλες επιπτώσεις. Πέρα από αυτό, θα πρέπει να πούμε ότι τα μελίσια θα στρεσαριστούν και μετά από οποιοδήποτε στρεσάρισμα αναπτύσσονται αρρώστιες. Θα έχουμε πολλές ασθένειες στις μέλισσες. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε φάρμακα για τις μέλισσες. Οι μέλισσες είναι τα μοναδικά παραγωγικά ζώα, τα οποία εάν αρρωστήσουν, αυτό που μας λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να τα κάψουμε. Δεν δικαιούμαστε να κάνουμε καμιά θεραπευτική αγωγή μέσα στα μελίσια μας. Και επειδή τα μελίσια στη Χαλκιδική θα είναι το ένα κοντά στο άλλο, μεταφέρονται πολύ εύκολα οι αρρώστιες και θα έχουμε ιδιαίτερα μεγάλα προβλήματα στη μελισσοκομεία. Και δεν είναι μόνο ότι θα χάσουμε τις μέλισσες. Δεν είναι μόνο το μέλι, όπως η κυρία Σιμακοπούλου είπε στη Βουλή, ότι εντάξει, εμείς θέλουμε ανάπτυξη και εσείς μείνετε με το μέλι. Αυτή η απαξίωση ήταν φοβερή για μας. Οι μέλισσες δεν προσφέρουν μέλι. Οι μέλισσες προσφέρουν επικονίαση. Από Μεγάλη Παναγία είμαι. Ήθελα να πω δύο πράγματα συμπληρωματικά σε αυτά των εισηγητών, αναφορικά πάντα με τους αριθμούς. Οι κύριοι εισηγητές έπραξαν πολύ σωστά, πιστεύω, και αρκέστηκαν στην έκθεση αριθμών όπως τις παρουσιάζει η εταιρεία στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και το επενδυτικό σχέδιο από το 2006 αναφέρουν νούμερα που απευθύνονται στο ελληνικό δημόσιο, από όπου θέλουν να πάρουν την συγκεκριμένη έγκριση. Η ίδια εταιρεία προς τους
μετόχος της αναφέρει άλλους αριθμούς. Ένα από τα πιο σημαντικά, πιστεύουμε, γιατί μιλήσαμε πριν για την, για την κλίμακα της εξόρυξης, συγκριτικά με την αρχαιότητα κτλ., είναι η ίδια η αναθεώρηση που έκανε η εταιρεία. Το 2006, όταν κατέθεσε αρχικά το επενδυτικό σχέδιο, οριζόταν ως κοίτασμα εκμεταλλεύσιμο τα 0,4 γραμμάρια χρυσού ανά τόνο εξορύξιμου μεταλλεύματος. Όπως ανέφερε ο κ. Παναγιωτόπουλος, είναι 0,89 το κεντρικό κοίτασμα στις σκουριές. Το καλοκαίρι του 2011, και ενώ είχε ήδη αποφανθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος, αναμέναμε τα άλλα 4 συναρμόδια υπουργεία για να εκδοθεί η ΑΕΠΟ, η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων δηλαδή, η εταιρεία European Goldfields τότε είχε κάνει μια πολύ σημαντική ανακοίνωση με βάση τη νέα αγοραία τιμή του χρυσού, η οποία ως μέσα τιμή οριζόταν τα 1.000 δολάρια. Μας ενημέρωσαν λοιπόν ότι το κοίτασμα δεν είναι αυτό που λέει στη μελέτη που κατατέθηκε και ουσιαστικά και ο κρατήρας δεν θα είναι 705 μέτρων, εξυπακούεται, έτσι. Δεν θα είναι δηλαδή τα 0,89 γραμμάρια που μας ενδιαφέρουν, αλλά αυτή τη φορά μας ενδιαφέρουν τα 0,18 και κάτω. Αυτό περισσότερο θα ήθελα να τα ακούσει ο κύριος από τα Ριζά. Γιατί πολλοί αναρωτιούνται και ευελπιστούν ότι βρίσκονται μακριά. Πολύ περισσότερο για εμάς που είμαστε εκεί κοντά είναι οι φίλοι μας οι αρνιώτες. Θα έπρεπε να αναλογιστούν για αυτό το πράγμα και να αναλογιστούν τη στάση που κρατάνε μέχρι τώρα. Το πόσο σημαντικό δηλαδή είναι να παρέμβει, επειδή ακριβώς την απαξίωση του ελληνικού δημοσίου απέναντι σε αυτά τα θέματα την είδαμε και όσον αφορά την πρακτική του, γύρω από την περιβαλλοντική του ευαισθησία, δεν υπάρχει άλλη χώρα στον κόσμο με τόσα πρόστιμα για παραβάσεις περιβαλλοντικών όρων, δεν υπάρχει άλλη στον πλανήτη. Έτσι. Το ένα μετά το άλλο, από τα σκουπίδια μέχρι τον ασωπό, μέχρι οτιδήποτε, είμαστε μόνο πρόστιμα. Το τι χρωστάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι. Δεν υπάρχουν αυτές οι εγγυήσεις και αυτό που είναι σημαντικό για αυτού του είδους τις εταιρείες και για αυτού του είδους το πρόγραμμα της εκμετάλλευσης του ορυκτού μας πλούτου από τους διάφορους δίθεν επενδυτές και εταιρείες είναι η δημιουργία τετελεσμένης κατάστασης στη Χαλκιδική. Είναι η κερκόπορτα για την αλλαγή του γεωμορφολογικού χάρτη της Βορείου Ελλάδος. Και της Ελλάδας συνολικά. Είμαστε το 75% του ορυκτού πλούτου, υποτίθεται, οπότε μας αφορά κύριε αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει ενδιασμός, ο κρατήρας δεν θα είναι 705 μέτρα, θα είναι όσο πάει. Όσο πάει. Και φαίνεται με το 2018 είναι όλη η Ελλάδα. Με το 2018 είναι όλη η Ελλάδα. Κάτι για τις μέλισσες, για να παίρνουμε και θάρρος ότι συμμετέχουν περισσότεροι στον αγώνα, έγινε από τις φορείς των μελισσοτρόφων επιτροπή αγώνα και υπάρχει και site BeGold που μπορεί να το επισκεφτείτε και να δείτε τι γίνεται. Φανταζόμαστε ότι και σε άλλους τομείς θα υπάρξει το ίδιο ενδιαφέρον και θα υπάρχει ένας αγώνας που θα αντιπροσωπεύει πολλές επαγγελματικές δραστηριότητες και όλους τους πολίτες ανεξάρτητα από το που ανήκουν πολιτικά. Γιατί και τώρα ακόμα προσπαθούν να μας περιθωριοποιήσουν λέγοντας ότι είναι μια υπόθεση συγκεκριμένων ομάδων. Δεν είναι. Είναι ολόκληρου του πληθυσμού της Χαλκιδικής που αγωνίζεται για να σώσει τον τόπο.